Thank you.
αγαπητοί μας φίλοι του Basketbook, φίλοι του μπάσκετ, ευχόμαστε καταρχήν να είναι ευτυχισμένο το νέο έτος σε εσάς, στις οικογένειές σας, σε όλους τους ανθρώπους του μπάσκετ, οι οποίοι εμπλεκόμαστε με αυτό, στην Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρησης, στον ΕΣΑΚΕ, όλους τους αρμόδιους φορείς, να έχουμε υγεία, συνεννόηση, γιατί εννοείται ότι το μόνο και μοναδικό μας μέλημα είναι το καλό του αθλήματος που αγαπάμε. Έτσι λοιπόν, σε αυτή την πρώτη εκπομπή μας για το 2022, μπαίνουμε κατευθείαν στα βαθιά, εδώ παρέα με το φίλτατο συναγωνιστή, το Θανάση το Πούζη, από την Κατερίνη. Καλημέρα, Θανάση μου. Καλημέρα, καλησπέρα. Καλημέρα, λέμε, αφού μιλάμε και με Αμερική. Καλημέρα, καλά λες. Καλημέρα, ακριβώς, γιατί μιλάμε και η Αμερική, αλλά και σύνοτι ότι έχει τελεστεί ήδη ο εσπερινός της Τρίτης. Άρα λοιπόν, εμείς οι Ρωμιοί... Μιλάμε τον αδερφό μου, τον Νίκο, σε παρακαλώ. Μπράβο, εμείς οι Ρωμιοί είναι ήδη Τρίτη για μας. Ω Χριστέ. Καλημέρα, λοιπόν, καλημέρα. Έτσι. Να καλησπερίσω το Γιώργο τον Αδαμόπουλο, είναι εκλεκτός φίλος ο Γιώργος, τολμώ να τον πω συνεργάτη, γιατί του κλέβουμε συνέχεια, του δανειζόμαστε τα εκπληκτικά του άρθρα από το Athlete Stories και με τη δική του ευλογία και παρουσία τα μετατρέπουμε σε εκπομπές στη μικρή μας οθόνη. Λοιπόν, ο Γιώργος Αδαμόπουλος, ο διαχειριστής του athletestories.gr, είναι μαζί μας. Γεια σου, Γιώργο. Καλή χρονιά. Εμείς ευχαριστούμε και για τη φιλοξενία και γιατί, εντάξει, νομίζω σε αυτά τα κομμάτια δεν υπάρχει δανεισμός ή κλοπή. Συζήτηση να γίνεται και θέματα ωραία, όπως παρουσιάζετε και εσείς συχνά στην εκπομπή. Ακριβώς. Λοιπόν, ο εκλεκτός όμως καλεσμένος μας απόψε δεν είναι άλλος από τον προαναγγελθέντα αυτές τις μέρες, έναν πολύ καλό φίλο, έναν Έλληνα της Διασποράς πλέον, ο οποίος πέρασε από όλα τα μετερίζια εδώ στην Ελλάδα της διαδικασίας του συνδυασμού μπάσκετ και ακαδημαϊκών σπουδών, ο Γιάννης ο Καραλής από το μακρινό New Hampshire, όπου διαμένει τα τελευταία χρόνια, θα μας μιλήσει απόψε λίγο πολύ για την ιστορία της ζωής του. Γιάννη μου, καλησπέρα. Καλησπέρα, Χρήστο. Καλησπέρα, Θανάση και Γιώργο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι πάντα μεγάλη μου χαρά να μιλάω για μπάσκετ και ειδικά για μικρές ηλικίες με ανθρώπους σαν και εσάς που μιλάμε έτσι κι αλλιώς συνέχεια για το τι συμβαίνει και πώς θέλουμε να δούμε το ελληνικό μπάσκετ να γυρίσει στις ρίζες του ώστε να ξαναναγεννηθεί. Μάλλον να αναγεννηθεί, όχι να ξαναναγεννηθεί. Να αναγεννηθεί. Σωστά. Λοιπόν, να μπούμε κατευθείαν στα βαθιά. Η προσπάθεια μας απόψε θα είναι να μεταφερθεί αυτή η βιογραφία όπως τη συνέταξε και την αποτύπωσε ο Γιώργος ο Αδαμόπουλος στο ποστάρισμα τώρα την πρωτοχρονιά, μάλλον την παραμονή της πρωτοχρονιάς αν θυμάμαι καλά, όπου η κεντρική ιδέα είναι, αυτό πρέπει να απασχολήσει τους τηλεθεατές μας απόψε, σπουδές και μπάσκετ στο υψηλό επίπεδο, αν μπορούν να συνδυαστούν, υπό ποιες προϋποθέσεις, με ποιες θυσίες και αν στο τέλος υπάρχει αυτή η καθαρή κρίση, πολλές φορές που μπορεί να μας κοστίσει συναισθηματικά, να πρέπει να θυσιάσουμε το ένα προς χάριν του άλλου, με ποιον τρόπο μπορεί να γίνει ανώδυνα, ώστε να επιτευχθεί το μέγιστο δυνατό αποτέλεσμα και η επίτευξη του στόχου, που δεν είναι άλλος, έτσι, παρά η επαγγελματική αποκατάσταση μέσα από ένα προγραμματισμό και μια μεθοδολογία ενός νέου ανθρώπου, είτε μέσα από το μπάσκετ, είτε μέσα από τις ακαδημαϊκές σου σπουδές. Πριν ξεκινήσουμε και δώσουμε τη σκυτάλη στο Θανάση για την πρώτη ερώτηση, εγώ να μεταφέρω ένα μικρό βιογραφικό του Γιάννη του Καραλή. Ο Γιάννης γεννήθηκε 15 Ιανουαρίου του 1983, έπαιξε μπάσκετ στις ακαδημίες του Πανιωνίου. Ο Γιάννης δεν γεννήθηκε Πανιώνιος, αλλά έγινε και μάλιστα φανατικός. Έμεινε για 10 χρόνια στους Κιανέρυθρους,
στα αναπτυξιακά τμήματα, όπως μέλος εφηβικής ομάδας κατετάγει τρίτο στην Ελλάδα. Ήταν σε επιλογές όλων των μικρών εθνικών ομάδων, ωστόσο ποτέ δεν συμπεριλήφθηκε στην τελική δωδεκάδα. Προωθήθηκε στην πρώτη ομάδα του Πανιωνίου στα 16 του για 3 χρόνια, με προπονητές τους Ανδρέα Ματσόν, Λευτέρη Σούμποτς και Παναγιώτη Γιαννάκη. Στα 19 του χρόνια έλαβε πλήρη αθλητική υποτροφία για το Πανεπιστήμιο του New Hampshire, στην Division 1 του NCAA, όπου σπούδασε και αγωνίστηκε για 4 χρόνια. Επέστρεψε στην Ελλάδα, έπαιξε μία σεζόν στη Β' Εθνική στην ομάδα της Αλφα Λίμου με προπονητή του Ελευθέρου Καλογύρου, ενώ είχε προτάσεις να συνεχίσει επαγγελματικά το μπάσκετ στην Ελλάδα. Σε ηλικία 24 ετών, το 2007, αποφάσισε να αποχωρήσει από το επαγγελματικό μπάσκετ. Συνέχισε τις σπουδές του στο King's College του Λονδίνου, από όπου αποφύτησε με μεταπτυχιακό στο International Management και ξεκίνησε την πορεία του στον τομέα των επιχειρήσεων. Πλέον είναι αντιπρόεδρος στην εταιρεία Gartner, υπεύθυνος έρευνας και συμβουλευτικών υπηρεσιών στον τομέα του IT, Sourcing, Procurement and Vendor Management, με ένδρα τη Βοστόνη. Πρόσφατα ξεκίνησε και το διδακτορικό του στο University of New Hampshire, όπου και διδάσκει ως καθηγητής μερικής απασχόλησης στο κολέγιο που φίτησε και έπαιξε μπάσκετ στο Πανεπιστήμιο του New Hampshire, όπου κάνει και mentoring συμβουλευτική στους νεαρούς παίκτες της ομάδας μπάσκετ του κολεγίου του New Hampshire. Το άρθρο του Γιώργου του Αδαμόπουλου, ο τίτλος του είναι «Όρισε τον άλλο δρόμο σου». Θανάση το Πούζι, εσύ όρισες τον άλλο δρόμο σου? Φυσικά. Έτσι. Φυσικά. Καταρχάς, εγώ γύρισα στην Ελλάδα για ένα πολύ σοβαρό οικογενειακό πρόβλημα. Ναι. Πρόβλημα υγείας, το γνωρίζεις εσύ, Χρήστο μου, δεν θα ήθελα να το πω γι' αυτό. Ναι. Και επίσης είμαι σε μια οικογένεια όπου ο μικρός μου αδερφός έπαιζε στη Super League, έπαιζε ποδόσφαιρο. Πας Γιάννενα και ακολούθησε τον ίδιο δρόμο με τον Γιάννη. Πήγε για σπουδές 22-23 χρονών και άφησε το επαγγελματικό ποδόσφαιρο για αυτό το λόγο. Σπούδασε στο IT, δουλεύει στο εξωτερικό και είναι πάρα πολύ καλά. Θέλω να ρωτήσω κάτι πριν ξεκινήσουμε την όλη διαδικασία. Το Γιάννη, όλη αυτή την ενέργεια που είχες ως μπασκετμπολίστας και αυτό που έχουμε μέσα μας για να το βγάλουμε, πώς το διαχειρίστηκες όταν αποφάσισες να σταματήσεις τον μπάσκετ για τον Α ή Β λόγο? Ναι, πολύ καλή ερώτηση και νομίζω ότι είναι και πάρα πολύ σημαντική ερώτηση για όλα τα παιδιά που σταματάνε σε οποιαδήποτε ηλικία. Το είπαμε και στο άρθρο με τον Γιώργο. Παίζω. Συγγνώμη. Εγώ τώρα με βάλεις. Δηλαδή, ναι. Αν δεν φοβόμουν, γιατί άρχισαν να πονάνε οι αχίλοι τένοντες και φοβάμαι μια τέτοια ιστορία, θα έπαιζα κανονικά. Ναι, το καταλαβαίνω. Και γι' αυτόν τον λόγο και η ενέργεια, μάλλον δεν ξέρω πώς θα το πω. Δεν ξέρω αν είναι ενέργεια. Το έλεγα στο άρθρο που γράψαμε. Είναι αυτό το συνέστημα στο στομάχι πριν αρχίσεις να παίζεις. Αυτό το πράγμα που περιμένεις να μπεις στο γήπεδο, που είναι ένα άγχος, μία πίεση, αλλά είναι κάτι πολύ δημιουργικό και το νιώθεις σωματικά σε κάθε άκρο σου, σε κάθε τρίχα σου, σε όλο το κορμί. Είναι κάτι που για μια μεγάλη περίοδο από τη στιγμή που σταμάτησα, μια πενταετία, εξαετία, δεν ήξερα πού να το διοχετεύσω και πώς να το διαχειριστώ. Ήταν τεράστια η σωματική πίεση και σε μένα είχε μετατραπεί σε απίστευτο άγχος. Τα έκανα όλα με άγχος. Όλα με άγχος. Όλα με άγχος, όλα. Από το πιο απλό μέχρι το πιο σύνθετο. Γιατί ο αθλητής έχει μάθει, γι' αυτό και στο άρθρο που το συζητάμε με τον Γιώργο, το συζητήσαμε με τον Γιώργο, έχει μάθει να είναι στα κόκκινα, τουλάχιστον ο πρωταθλητής. Δεν θα μιλήσω για αθλητισμό, γιατί άλλο πρωταθλητισμός, άλλο αθλητισμός. Ο πρωταθλητισμός λοιπόν σε μαθαίνει να είσαι στα κόκκινα, αν θες να τον κάνεις καλά. Είσαι στα κόκκινα λοιπόν συνέχεια. Αυτό το πράγμα στην φυσιολογική ζωή δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει λόγος να είσαι στα κόκκινα συνέχεια. Είναι καλή ώρα, ξέρεις, όταν μιλάς εδώ στην Αμερική, μιλάω καμιά φορά με βετεράνους των πολέμων, το είπα και αυτό στον Γιώργο, του Ιράκ, και που δεν έχει καμία σχέση με αθλητισμό, έτσι. Οι άνθρωποι έχουν δει τα απίστευτα και γυρνάνε στη φυσιολογική ζωή και δεν μπορούν να προσαρμοστούν. Και ο πρωταθλητής το ίδιο βιώνει όταν μπαίνει στη φυσιολογική ζωή. Έμπαινα σε meeting στη δουλειά και τα θεωρούσα χάσιμο χρόνο. Έλεγα τώρα γιατί είμαστε εδώ πέρα και τι λέμε τώρα και τι συζητάμε τώρα και τι είναι αυτά τα πράγματα. Πάμε να κάνουμε αμέσως. Ήτανε πάμε να κάνουμε.
Πάμε να βγάλουμε και έτσι ήθελα να βγάλω την ενέργεια. Τέλος πάντων, τα χρόνια το ενταχειρίστηκα, αλλά είναι πάρα πολύ δύσκολο. Κατά τη γνώμη μου, έτσι, όπως το έζησα εγώ. Και ειδικά στην ηλικία των 24, που η αλήθεια είναι ότι ήμουνα και πολύ αθλητικός, ήμουνα πολύ δυναμικός αθλητής, δεν ήμουν αθλητής ο οποίος έπαιζε χαλαρά. Ούτε ήμουνα πάντα αθλητής που παίζει με δύναμη, με πάθος. Και έτσι όλο αυτό ήταν πολύ δύσκολο να πεις, ξέρεις, σταμάτησα. Και τώρα τι κάνουμε. Λοιπόν, πάμε στο Γιώργο Αδαμόπουλο. Γιώργο, έχεις νοερά το Γιάννη δίπλα σου. Του έχεις βάλει το μικρόφωνο 5 πόντους από το στόμα και του λες μολόγα. Να μας πει, θέλουμε να τον ακούσουμε όλη την ιστορία της μπασκετικής του ζωής από μικρό παιδάκι, πώς έφυγε στην Αμερική, ποιος τον χαρτζηλίκωσε και πήγε στην Αμερική, πανεπιστήμιο, πρωτοετής, δευτεροετής, τριτοετής, τσαμπουκάδες εκεί πέρα που έκανε σαν άλλος ένας ελληναράς στους προπονητές στο κολέγιο. Πάμε, Γιωργάρα, από την αρχή, step by step, και ξεβράκωσέ το να. Καταρχάς, να ξεκινήσουμε, επειδή μίλησε και εσύ στην αρχή για δανεισμό, να πούμε ότι, να αποδώσουμε τα του 4 στο 4, λοιπόν, ότι η συνάντηση online, αυτή η συνάντηση με τον Γιάννη, έγινε με τη μεσολάβηση τη δική σου. Να ξεκινήσουμε από εκεί, λοιπόν. Την προτροπή. Αυτό το οποίο συζητήσαμε εξ αρχής, γιατί είναι ένας άνθρωπος, από ό,τι βλέπω, πολύ εξωστρεφής, μιλάει πολύ ωραία, αφηγείται πολύ ωραία, ήταν αυτό που προσπαθήσαμε να αποδώσουμε, ότι το μήνυμα του Γιάννη δεν είναι να μην παίξετε μπάσκετ. Έτσι. Ούτε ως δικό του αποθυμένο, επειδή δεν κατάφερε να παίξει επαγγελματικά μετά τα 24. Ή δεν ήθελε. Ακριβώς. Και να δείξει, γιατί είναι ένα ζωντανό παράδειγμα ο Γιάννης, ότι μπορείς, όπως λέει και ο τίτλος, να ορίσεις το δρόμο σου. Είτε από το ένα μονοπάτι, είτε από το άλλο. Αυτή ήταν και η βασική αρχή της κουβέντας που κάναμε, γιατί μιλήσαμε ένα μισάωρο πριν τη συνέντευξη, μερικές μέρες πριν. Και ήταν βασικό η διάθεσή του να το πει, να μοιραστεί τη δική του ιστορία, να συζητήσει, να ακούσει, διότι παραδέχεται και ο ίδιος ότι απουσιάζει. Επομένως, ό,τι μαθαίνει από φίλους γνωστούς, παλιούς συμπαίχτες και ό,τι μπορεί να του πούμε εμείς που είμαστε εδώ πέρα. Και ξεκινήσαμε μια κουβέντα τέτοια. Η ιστορία είναι πολύ ενδιαφέρουσα ούτως ή άλλως. Εμείς στο site ξεκινούσαμε πάντα και λέγαμε ότι, μάλλον είχαμε ξεκινήσει στην αρχή και λέγαμε ότι θέλουμε να υπάρχουν ιστορίες που αξίζει να υποθούν. Νομίζω ότι ο καθένας έχει να πει ιστορίες που αξίζει να αποτυπωθούν. Είναι ο τρόπος που μεγάλωσε, ο τρόπος που έπαιξε, ο τρόπος που δεν έπαιξε ίσως. Και κυρίως να συνδέσουμε, γιατί ήταν έχουμε ένα πολύ μεγάλο κεφάλαιο στο Athlete Story σχετικά με τη δεύτερη καριέρα. Κυρίως όταν αυτή δεν αφορά τον μπάσκετ. Όταν δηλαδή ένας πρώην αθλητής δεν χρειάζεται, δεν πρέπει, που λέμε καμιά φορά εντός ή εκτός εισαγωγικών, να γίνει προπονητής. Ή να είναι η μοναδική του έγνοια το να ασχοληθεί με αυτό το οποίο υπηρέτησε για χρόνια, για δεκαετίες. Η ιστορία του Γιάννη ήταν ούτως ή άλλως πολύ ενδιαφέρουσα. Την αποτύπωσε ωραία. Κάναμε μια πολύ ωραία κουβέντα κυρίως. Δεν ήταν μόνο η αφήγηση το γεγονός. Και δεν είναι κοπλιμέντα όλα αυτά που λέω, γιατί τον έχουμε εδώ απέναντί μας. Ξεκινήσαμε, ήταν μια ευκαιρία για όποιον δεν το ξέρει, να μάθει και την ιστορία του και το πώς. Καμιά φορά είναι λογικό και ο Γιάννης το ξέρει καλύτερα από εμάς. Επειδή όταν κάναμε την πρώτη συνομιλία, μου είπε μια κουβέντα και πιάστηκα από αυτή. Μου λέει: ο Σπανούλης και ο Γιάννης είναι ψυχασθενείς με τον μπάσκετ. Καμιά φορά λίγο τα ονόματα που λέμε, 1-2-38 ονόματα, είναι λογικό να τραβήξουν και τον αναγνώστη και τον τηλεθεατή και τον ακροατή. Μιλήσαμε για πολλά πράγματα, για τους προπονητές του, για πράγματα τα οποία ούτως ή άλλως νομίζω και θα μας τα εξηγήσει καλύτερα εκείνη, να μην ακρηγορώ κι εγώ, ο Κίνος. Είναι ότι όλα αυτά συνδέονται. Δηλαδή νομίζω ότι στην αρχή μου μιλάει για στρεβλώσεις στο ελληνικό μπάσκετ, για το παρκέ το οποίο είναι μια καθαρή αποτύπωση του ποιος είσαι και δεν μπορείς να κρυφτείς, και το γεγονός ότι επειδή η ζωή είναι άδικη, στο μπάσκετ καμιά φορά είτε είναι είτε δεν είναι. Όλα αυτά συνδέονται και νομίζω έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον το πώς. Μάλιστα έχω κρατήσει πραγματάκια τα οποία είναι μικρά από το Γιάννη. Μου είπε ότι το γεγονός ότι έπαιξε μπάσκετ τον κάνει την ώρα που κλείνει το τηλέφωνο σε μια τηλεφωνική κλίση να έχει ένα νοητό χρονόμετρο 30 δευτερολέπτων στο μυαλό του, ώστε τι θα κάνει μέχρι το επόμενο τηλεφώνημα.
Τότε ήταν 35 δευτερόλεπτα στα χρόνια του. Πάμε παρακάτω. Αυτή η άμυνα δεν πεζόταν με τίποτα 35 δευτερόλεπτα. 35 δευτερόλεπτα άμυνα δεν υπάρχει. Πέθαινες, πέθαινες. Δύο λεπτά, τρεις επιθέσεις. Τελευταία δύο λεπτά, τρεις επιθέσεις. Ξεκινήσαμε λοιπόν όλη την κουβέντα από εκεί. Το πόσο αξιοκρατικά είναι τα πράγματα στην Ελλάδα. Το πόσο ένα παιδί το οποίο μπορεί να μεγαλώσει ακόμα και με όχι παραπλανήσεις, λίγο έτσι, και δεν είναι θέμα ταλέντου ή ικανοτήτων, ίσως με την πίεση των γονέων, ίσως με το συνηθισμένο που λέμε ότι κάθε μπαμπάς πιστεύει ότι είναι ο μπαμπάς Ντόνσιτς ή ο μπαμπάς Πανούλη ή ο μπαμπάς Αντετοκούμπο, λοιπόν, σαν παράδειγμα σύγχρονο. Το πώς ένα παιδί μπορεί είτε να πιεστεί από αυτό, είτε να το κάνει και ως αγκαρία, είτε να αφοσιωθεί τόσο πολύ σε αυτό, ώστε να χάσει το μυαλό του σχετικά με όλα τα άλλα που υπάρχουν. Διότι νομίζω στατιστικές, Χρήστο, το έχουμε συζητήσει και άλλες φορές, τι ποσοστό παίζει επαγγελματικό μπάσκετ από τα παιδιά που ξεκινάνε 14-15 χρονών κάτω, να παίζουν. Κάτω του 1%. Ακριβώς. Ο Γιάννης ίσως το αντιλήφθηκε νωρίς. Θεώρησε και ο ίδιος, και θα μας τα πει και εκείνος, ότι όχι ότι ήταν τυχερός, ότι βρήκε κάποιες διεξόδους οι οποίες τον βοήθησαν να στραφεί κάπου αλλού, και νομίζω ότι μπορεί και ο ίδιος να αρχίσει να αφηγείται πάλι και να λέει, διότι όλη η πορεία του από τα εφηβικά του χρόνια μέχρι και την τωρινή επαγγελματική του επιτυχία δείχνει αυτό το οποίο θέλαμε και εμείς ως μήνυμα να περάσουμε, να αναδείξουμε, όχι να περάσουμε, να επιβάλλουμε με αυτή την έννοια. Το γεγονός ότι μπορεί ένα παιδί το οποίο έχει στόχο να παίξει επαγγελματικά να μπορέσει να διαπρέψει, να πορευτεί και να πετύχει σε έναν εντελώς διαφορετικό τομέα, κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ δύσκολο για όλους μας. Ναι. Όλοι μας, όταν ξεκινάμε να κάνουμε κάτι, το να χρειαστεί να κληθούμε να κάνουμε κάτι άλλο, έστω βραχυπρόθεσμα ή λόγω οικονομικών καταστάσεων ή συγκυριών διαφορετικών, είναι κάτι στο μυαλό το οποίο φαντάζει ως βουνό. Πριν συνεχίσουμε, έχοντας το Γιάννη να μας αφηγηθεί λίγο πολύ την ιστορία του, εγώ να προτρέψω τους τηλεθεατές μας, γιατί βλέπω από το monitor μου ότι μας παρακολουθούν και πολλοί γονείς διαπρεπών ταλέντων στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή ηλικίας 15-16 χρονών, και τους χαιρετίζω και χαίρομαι που παρακολουθούν την εκπομπή μας. Αυτό δείχνει ότι έχουν την καλώς ενωμένη αγωνία για αυτό το σταυροδρόμι που πιθανότατα να χρειαστεί αργότερα τα παιδιά τους να διαλέξουν. Έτσι, ο Γιάννης μέσα από την εκπομπή θα δώσει τα φώτα του, θα λειτουργήσει σαν τροχονόμος κατά κάποιο τρόπο σε αυτές τις μικρές ηλικίες και στους γονείς τους, να μοιραστεί την εμπειρία του, ώστε οι γονείς να λάβουν κάποια πράγματα υπόψη τους μαζί με τα παιδιά τους όταν πρέπει να πάρουν αποφάσεις. Αλλά και πάλι κλείνοντας, επαναλαμβάνω, ο στόχος της απόψινής μας συνάντησης δεν είναι να αποτρέψουμε τα παιδιά αυτό να γίνουν επαγγελματίες μπασκετμπολίστες. Ο στόχος μας είναι, Θανάση, το πούζι, η ισορροπία, η δυνατόν η επίτευξη του μέτρων άριστον. Νους υγιής, εν σώματι υγιή. Όλα μπορούν να συνδυαστούν, η μέρα έχει 24 ώρες, απλά θέλει μια μεθοδολογία, μια συγκρότηση και ένα πρόγραμμα και για το κινητό, και για τους φίλους, και για το διάβασμα, και για την προπόνηση. Λοιπόν, εκεί στρεφόμαστε απόψε, να συμβουλέψουμε μέσα από το Γιάννη και το Γιώργο τις κρίσιμες αυτές ηλικίες, να δουν αν πρέπει να ρισκάρουν, να αφιερώσουν τα επόμενα 10, 12, 15 χρόνια από τη ζωή τους, τα πιο παραγωγικά, δηλαδή ηλικίες 22 με 35, 37 χρόνια, το πω εγώ, στο κυνήγι αυτού του ονείρου, του να γίνεις επαγγελματίας μπασκετμπολίστας, ή με πολύ νυφαλιότητα να κρίνεις ότι δεν σε συμφέρει, δεν σε εξυπηρετεί για το επέκεινα και πρέπει να ασχοληθείς με τον μπάσκετ πιο ερασιτεχνικά ή από ένα άλλο πόστο και να βγεις κανονικότατα στην αγορά εργασίας, να δημιουργήσεις ώστε να μπορείς να ζήσεις άνετα την οικογένειά σου
και γενικότερα. Λοιπόν, στείλτε μας ερωτήσεις, αγαπητοί γονείς, παιδιά, ώστε στην διάρκεια της εκπομπής ο Γιάννης να τις απαντάει. Γιάννη, πώς ξεκίνησες, πώς πήγες στο Πανιόνιο? Ναι, λοιπόν, πρέπει να ήμουν 7 ή 8 και είχα πρίξει τον πατέρα μου ότι θέλω να παίξω μπάσκετ. Εμείς μέναμε στην Ηλίουπολη και ο πατέρας μου για μια περίοδο προσπαθούσε να τα αποφύγει. Τελικά όμως, οι νεοσμηνιώτες το ξέρουν, ο θείος μου, επίσης Θόδωρος Καραλής όπως ο πατέρας μου, είχε την καφετέρια ο Γιώργος στην πλατεία. Και καθόμασταν μια μέρα και του λέει θέλει να παίξει. Άμα θέλει να παίξει, του λέει φέρ' τον στον Πανιόνιο, πού να τον πας. Ο πατέρας μου ήταν ΑΕΚτζής, όχι φανατικός, αλλά ΑΕΚτζής. Αλλά δεν ήθελε να τρέχει από Ηλιούπολη, βέβαια, που ήταν η ΑΕΚ, δεν ξέρω που κάνει προπονήσεις στη Φιλαδέλφια, έκανε τότε, δεν ξέρω που έκανε. Και λέει εντάξει, θα τον φέρουμε στον Πανιόνιο. Και έτσι εγώ βρέθηκα στον Πανιόνιο, πρέπει να ήμουν 8-9, κάπου εκεί. Ήταν από ό,τι θυμάμαι. Μιλάγαν όλοι για τον Βαρίκα, ο οποίος κάπου εκεί το 91-92 πρέπει να είχε φύγει. Βρέθηκα λοιπόν στον Πανιόνιο την εποχή που ακόμα η άβρα του υπήρχε εκεί. Ο Κυραργύρης ο Κοροναίος ήταν εκεί, ο Παύλος Προκορκίδης ήταν εκεί. Άνθρωποι οι οποίοι είχαν χτίσει την οικογένεια που λεγόταν Ακαδημίες Μπάσκετ Πανιόνιος. Είχαν βγάλει πολλά παιδιά ήδη, έτσι. Μιλάμε για παιδιά τα οποία κάνανε μεγάλες καριέρες. Και είχα την τύχη να βρεθώ μέσα σε αυτή την οικογένεια. Και το λέω αυτό γιατί δεν ξέρω αν είναι πια έτσι. Αν και είναι κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι ήταν στον Πανιόνιο και είναι στον Πανιόνιο πάρα πολλά χρόνια. Εγώ εκείνο στο σπίτι μου. Γι' αυτό και έγινα Πανιόνιος. Όταν λέμε έγινα φανατικός Πανιόνιος, έγινα φανατικός Πανιόνιος γιατί έγινε σπίτι μου. Δηλαδή ήμουνα πολύ πιο άνετος εκεί από ότι στην Ηλιούπολη. Δεν ξέρω τη γειτονιά μου στην Ηλιούπολη με τον ίδιο τρόπο που ξέρω. Τη γειτονιά γύρω από το Βαρίκας και από το ποδοσφαιρικό γήπεδο του Πανιωνίου. Έτσι βρέθηκα εκεί και το επίσης σημαντικό ήταν ότι για τη δεκαετία που ήμουνα εγώ εκεί έπαιξα με τα ίδια παιδιά της γειτονιάς, προχωρήσαμε μαζί μέχρι που τελείωσε η πορεία αυτή, ούτε μεταγραφές, ούτε άλλοι, ήμασταν μια δεμένη ομάδα με τις δυνατότητές μας και τις αδυναμίες μας. Και ό,τι πετύχαμε, το πετύχαμε μέσα από αυτή την παραγωγική διαδικασία. Οι προπονητές μας κοιτάγαν να βελτιώσουν εμάς, να φτιάξουν καλές ομάδες και να βγουν και παίχτες βέβαια από εκεί. Αλλά τα παιδιά αυτά είναι αδέρφια μου. Μπορεί να μην βρισκόμαστε πλέον όσο συχνά θα ήθελα, λόγω της απόστασης, λόγω των ζωών που έχουμε πλέον όλοι, αλλά μεγαλώσαμε μαζί, έτσι. Και αυτό είναι κάτι το οποίο το θεωρώ το πιο σημαντικό από όσα έβγαλα και έζησα από τον μπάσκετ, οι σχέσεις οι οποίες δημιουργήθηκαν. Πες μας έτσι ενδεικτικά 4 παίκτες, συμπαίκτες σου παιδικοεφηβικά που κάναν και καριέρα. Ο νούμερο ένα που έρχεται στο μυαλό είναι ο Φάνης ο Κουμπούρας. Με το Φάνη είμαστε ίδια χρονιά, μεγαλώσαμε μαζί. Δυστυχώς δεν έμεινε την τελευταία χρονιά εφηβικό στον Πανιόνιο, πήγε να παίξει στη Χαλκίδα, θα είχαμε πάρει Πανελλήνιο εκείνη τη χρονιά. Αλλά καλά έκανε, αυτό θα το συζητήσουμε αργότερα. Έπραξε ορθώς που πήγε να παίξει Α2 και δεν έμεινε άλλη μια χρόνια εφηβικό στον Πανιόνιο. Ο δεύτερος που δεν έκανε μεγάλη μπασκετική καριέρα, αλλά έχει κάνει πολύ σημαντική καριέρα σαν διατροφολόγος, είναι ο Δημήτρης ο Πέπας. Γιος του Θανάση του Πέπα, του παλιού αθλητή του Παναθηναϊκού. Ο οποίος επίσης ίδια ηλικία μεγαλώσαμε μαζί και τον θαυμάζω και τους δύο τους θαυμάζω για αυτά τα οποία έχουν πετύχει. Λίγο μεγαλύτερη, προσπαθώ να θυμηθώ, μάλλον λίγο μικρότερη ήταν ο Φώτης ο Βασιλόπουλος, ο οποίος είναι λίγο μικρότερος από εμένα, τον οποίο δεν έπαιξα ποτέ μαζί, αλλά πάντοτε θαύμαζα το τσαμπουκά αυτού του παιδιού, ο οποίος έχει ενοχλήσει πάρα πολύ κόσμο, αλλά εγώ μου άρεσε πάρα πολύ πως έμπαινε στο γήπεδο. Εγώ τον λατρεύω. Ναι, ναι. Τον λατρεύω. Μην πειράξεις το Φώτη, γίνομαι Φώτης. Ο Ανδρέας ο Βλαχόπουλος, ο οποίος είχε κάποιες ατυχίες τραυματισμών, θα είχε κάνει επίσης μια καλή καριέρα. Και άλλα παιδιά. Ήτανε, ξέρεις, μια γενιά από γεννημένη το 1980. Ο Λάζαρος ο Αγαδάκος, που ήταν το 1980 γεννημένος, μέχρι το 1985, μια πενταετία, που δεν έβγαλε τα παιδιά που έβγαλε την προηγούμενη δεκαετία ο Πανιόνιος, με Καράγκουντι, Καλαϊτζή, Δρελιόζη, Κικίλια. Δεν έβγαλε αυτά τα παιδιά. Έβγαλε παιδιά τα οποία ίσως ήταν ένα κλικ πιο κάτω. Αλλά συνέχισε να μοιράζει παίχτες
σε όλες τις εθνικές κατηγορίες. Έτσι, δηλαδή, αδικό πάρα πολλά παιδιά. Το Σιγκούνα, δεν ξέρω ποιον να πρωτοθυμηθώ, που παίξαν Α1, Α2 και συνεχίζουν να παίζουν ακόμα. Απλώς θεωρώ ότι από τη δικιά μου γενιά και μετά ο Πανιόνιος δεν έβγαλε τα παιδιά που είχε βγάλει μέχρι τότε, που παίξαν εθνικές ομάδες, σε εθνικές αντρών, σε μεγάλους συλλόγους. Κάπως το πράγμα, ξέρεις, χαλάρωσε, αλλά συνέχισε να βγάζει παιδιά και να τροφοδοτεί συλλόγους. Πάμε, Γιάννη, πάμε λοιπόν παιδικοεφηβικά. Πες μας για τα ταξίδια στην Αμερική με την εφηβική ομάδα του Πανιωνίου. Αυτό ακούγεται πρωτοποριακό. Ναι, ναι, ναι. Ποιος κάλυψε τα έξοδα? Ναι. Πώς λοιπόν πήγατε στην Αμερική, δηλαδή είναι αδιανόητο, πολύ πρωτοποριακό μια εφηβική ομάδα να πάει για φιλικά παιχνίδια στην Αμερική. Ο Πανιόνιος, όταν εγώ ήμουν παιδικό εφηβικό, είχε μια διοίκηση. Δεν θυμάμαι τώρα όλα τα ονόματα και ήθελα να δικήσω ανθρώπους. Ήταν ο κύριος Λεούσης, ο Γιάννης ο Τσελέπης και κάποιοι άλλοι, οι οποίοι ήταν Πανιόνιοι, νεοσμυρνιώτες, αγαπούσαν την ομάδα. Κανένας δεν είναι τέλειος, έτσι, και δεν πρόκειται να πω ότι είχαν και αυτοί οι άνθρωποι τα κολλήματά τους, αλλά κάναν μια μεγάλη προσπάθεια και ο Πανιόνιος εκείνη την περίοδο και από τις ακαδημίες του, τα παιδιά και από χορηγίες τοπικών εταιριών, και είχε χρήματα. Είχε χρήματα τα οποία τα επένδυε σε εμάς. Ναι, αυτό πράγμα που δεν συμβαίνει σήμερα. Τα χρήματα, τα μηνιάτικα που δίνουν οι γονείς συνδρομές, πάνε και τα δίνουν στα αντρικά. Συνέχισε. Να λοιπόν πώς πήγατε στην Αμερική. Είναι αυτά που γκαρίζει εδώ και 2-3 χρόνια το μπάσκετμπουκ, ότι και προτρέπουμε τους γονείς να πηγαίνετε να ρωτάτε πού πάει το 30 και 40. Εγώ Χρήστο, συγγνώμη που σας σταματάω. Ναι. Από τα μίνι και μετά δεν πλήρωσε η οικογένειά μου ούτε δραχμή ούτε ευρώ μετά. Τίποτα. Μέχρι τα μίνι υπήρχε συνδρομή στον Πανιόνι όταν εγώ έπαιζα. Μάλιστα τα μίνι, μάλιστα ήταν αγωνιστικό τμήμα. Δεν πλήρωσα ούτε στα μίνι. Μια χρονιά προμίνι πλήρωσε η οικογένειά μου συνδρομή. Πάμε παρακάτω. Λοιπόν, πάμε για το ταξίδι στην Αμερική. Λοιπόν, τι σου γυάλισε στην Αμερική, πες μας. Είχα ένα προπονητή, ήταν προπονητή μας ο Θωμάς ο Καραμπέτσιος. Και ο Θωμάς είχε συγγενή στο Σικάγο. Μάλιστα, Θανάση, έχω ιστορία για σένα που δεν τη θυμάσαι. Για να δεις πώς άνθρωποι επηρεάζουν χωρίς να το ξέρουν. Λοιπόν, ο Θωμάς ήταν βοηθός προπονητής στο παλιό Φάλιρο όταν ήμασταν με τον Κώστα του Σόλου. Περίμενε, θα θυμηθείς μόλις πω την ιστορία. Θα θυμηθείς. Ο Θωμάς λοιπόν είχε συγγενείς στο Σικάγο και έτσι κι αλλιώς, δεν ξέρω τις λεπτομέρειες, κλείσαμε και πήγαμε σε τουρνουά στο Σικάγο. Μέναμε σε ένα ξενοδοχείο στο Greek Town του Σικάγου και τη δεύτερη μέρα είμαστε εκεί. Δύο νεαροί αθλητές, ο ένας ήταν ο Θανάσης, ήρθαν στο ξενοδοχείο μας. Θανάσης, ποιος Θανάσης? Ο Θανάσης, εδώ, το Πούζης. Ήταν ήδη στην Αμερική και ήρθαν στο ξενοδοχείο μας. Εξάντα ο Νίκος και μπερδεύομαι, αλλά νομίζω κατέρθηκε και οι δύο. Και στο λόμπι μας αρχίσατε να μας λέτε και να μας μοιράζεστε μαζί μας τις εμπειρίες σας στο κολέγιο και πώς ήταν η ζωή σας στην Αμερική. Ήρθατε και μας βρήκατε για μία ή δύο μέρες. Δύο φορές ήρθατε. Ανάση που θυμάσαι. Λοιπόν, ήταν και παράλληλα ήταν το τουρνουά των Αχέπας στο Σικάγο. Ναι. Είχαμε πάρει ειδική άδεια από το NCAA, προπονητής μας, ο Bill Perkins, και πήγαμε με την ομάδα μπάσκετ του Αχέπας του Denver και παίξαμε και μέναμε στο ξενοδοχείο μαζί με τα παιδιά με την εφηβική ομάδα του Πανιούνιου. Τώρα το θυμήθηκα. Λοιπόν, εκεί λοιπόν ο Θανάσης, το πάθος που έκανε ο Θανάσης για την ευκαιρία της Αμερικής, εμένα με εντρίγκαρε πάρα πολύ. Χωρίς να έχω δει καν ακόμα τις εγκαταστάσεις όπως τις είδα ακριβώς μετά. Αλλά είδα ένα παιδί το οποίο είχε στα μάτια του φωτιά για το πώς του άρεσε που ήταν εκεί.
Καταρχήν είχε δει όλη την περιφέρεια. Πάμε παρακάτω. Σταμάτα ρε πάλι. Οι αδηλώσεις κάνανε με πανό. Προχώρα. Τέλος πάντων. Και παίξαμε σε αυτό το τουρνουά. Πήγαμε, θυμάμαι λοιπόν ότι κάναμε. Ήσουν σε εκείνη την ομάδα, Γιάννη, ήσουν σε εκείνη την ομάδα τόσα χρόνια και δεν μου το έχεις πει. Δεν έκατσε. Σήμερα το θυμήθηκα κι εγώ. Καλά, το μπάσκετ μου κεντάει απόψε. Κεντάει. Και πήγαμε και κάναμε προπονήσεις στο Πανεπιστήμιο του Illinois, έτσι, University of Illinois, που μιλάμε για εγκαταστάσεις του υψηλότερου επίπεδου. Εκεί εγώ έπαθα πλάκα. Στο Springfield. Δεν θυμάμαι τώρα που ήταν. Πού είναι το Πανεπιστήμιο, σε ποια περιφέρεια είναι το... Champaign. Yeah. University of Illinois, στο Champaign. Και δεν θυμάμαι τώρα ποιο campus ήταν, αλλά μόλις μπήκαμε στις εγκαταστάσεις, εγώ εκεί είχε τελειώσει για μένα στο μυαλό μου. Δηλαδή όταν στον Πανιόνιο, στο Αρτάκης, που εντάξει, όλο αναμνήσεις καλές έχουμε από εκεί, αλλά σε θέμα αποδυτηρίων δεν τις έχουμε. Είχαμε διαλυμένα κρεβάτια φυσικοθεραπείας και δεν ξέραμε, ξέρεις, πώς να κάνουμε πράγματα και έπρεπε φυσικοθεραπευτές και φροντιστές να κάνουν πατέντες για να κάνουμε πράγματα. Βρέθηκε σε ένα πανεπιστήμιο με 10 κρεβάτια, με ψυχοθεραπείες, με οξυγονοθεραπείες, με μασέρ, και στα λέγανε όλα αυτά και λες, αυτό το πράγμα δημιουργεί μια άλλη κατάσταση, έτσι. Δηλαδή κάνεις τη δουλειά σου πια και νιώθεις πιο σίγουρος και σαν αθλητής. Αυτή είναι η πρώτη μου εμπειρία. Η δεύτερη αμέσως μετά την επόμενη χρονιά, ο κύριος Λεούσης, ο γενικός αρχηγός του Πανιωνίου, πάλι με φίλους γνωστούς στη Βοστόνη, κανονίζουν μέσα από μια ενορία στο Λίν της Μασαχουσέτης να συμμετάσχουμε στο Harry Aganis Tournament. Ο Harry Aganis ήταν ένας σπουδαίος Ελληνοαμερικάνος αθλητής, πολυαθλητής, έπαιξε Red Sox, baseball, είχε παίξει νομίζω και μπάσκετ. Έφυγε νέος, αλλά έχει αφήσει, φαντάζομαι, το Boston University, έχει Harry Aganis Arena. Είναι ένα σπουδαίος θρύλος της περιοχής της Βοστόνης. Τι μου θύμισες τώρα, πω. Και πήγα να παίξουμε στο Harry Aganis, λοιπόν. Μείναμε στο Hellenic College, με προπονητή τον Γιάννη τον Στεφανάκη. Πάλι η ίδια εμπειρία, έτσι. Και ταυτόχρονα η σκέψη, ξέρεις, ήταν εκεί. Εγώ ταυτόχρονα τρίτη λυκείου τότε, έδινα παρελλήνιες. Πέρασα γυμναστική ακαδημία με τις Πανελλήνιες, όχι με μόρια. Με Πανελλήνιες κανονικά, δεν χρησιμοποίησα μόρια. Και για λίγο, ξέρεις, το όνειρο με πρώτη ομάδα στον Πανιόν, η γυμναστική ακαδημία, λίγο το άφησα για ένα χρόνο το όνειρο της Αμερικής. Αλλά είχε μπει πλέον, ξέρεις, το Σαρά, ήταν μέσα μου πλέον, όταν κάτι το οποίο ήθελα να το κάνω, δεν ήξερα πώς. Αλλά άρχισα να το ψάχνω, η αλήθεια είναι, σιγά-σιγά. Θυμάμαι πήγα και είπα τον πατέρα μου, θέλω να δώσω SATs και δεν ήξερα αν οι γονείς βέβαια τι είναι αυτά. Μου λέει, παιδί μου, ό,τι θες να δώσεις, δώσε. Ό,τι παίρνει ο άνθρωπος, καλό είναι. Ήταν εποχές, Γιάννη, συγγνώμη, που δεν ήταν εύκολο να το κάνει ένα παιδί αυτό. Ακόμα. Όχι. Ο Χρήστος το έκανε ακόμα πιο δύσκολο. Ναι, σαφώς. Εμείς ήμασταν σαν τον Ντομ Χάνκς στον Ναυαγό. Με βαφόρη πήγε ο Μαργέλης στην Αμερική. Μας ξεβραστήκαμε κάπου στη Σαβάνα μαζί με τους δούλους. Αλλά ναι, ήταν πολύ δύσκολο, γιατί ήταν εποχή τέλος δεκαετίας 90 ακόμα που το ελληνικό μπάσκετ πετούσε, έτσι. Πετούσε, όποιος παρατηρούσε έβλεπε ότι έρχεται η πτώση. Αλλά επιφανειακά ακόμα πετούσε. Τέλος δεκαετίας 90, αρχές δεκαετίας 2000. Και πότε παίρνεις την απόφαση, Γιάννη, τι έγινε, πώς έφυγες? Πάω Πανιόνιο, πρώτη ομάδα με Παναγιώτη Γιαννάκη, ξεκινάμε φιλικά και πάω πάρα πολύ καλά στα φιλικά. Ο coach είναι πολύ ευχαριστημένος, είμαι και εγώ πάρα πολύ ευχαριστημένος, λέω εδώ είμαστε, θα γίνει το μπαμ τώρα, θα πάρω κάποια λεπτά. Η ομάδα είχε Γιώργο Διαμαντόπουλο βέβαια βασικό πλεδιάρι. Είχε Παπαλουκά, είχαμε Λοράν Σκιαρά, Νέναντ Μάρκοβιτς, μια περιφέρεια φωτιά, έτσι. Μόνο για να μπει στο διπλό έπρεπε να φτύσεις αίμα. Αλλά στα φιλικά ήταν καλά και το δικό μου μυαλό έλεγε μπορεί να πάρω την ευκαιρία. Αν με ρωτήσεις τώρα, σου λέγανε ότι δεν υπήρχε ελπίδα να πάρω την ευκαιρία και δεν ξέρω γιατί το σκεφτόμουν έτσι, αλλά σαν νέο παιδί το σκεφτόμουν να την πάρω. Ήρθε ο coach ο Γιαννάκης τότε λοιπόν και μου λέει, Γιάννη μου, θέλω να πας δανεικό στο Μήλωνα. Ο coach το έκανε με πολύ καλές διαθέσεις.
Εκεί στο Μίλαν ήταν άνθρωποι που είχαν τον Πανιόνιο καλή συνεργασία, θα με προσέχανε, θα έπαιρνα τον χρόνο μου σιγά σιγά. Αλλά εμένα οι γονείς μου δεν ήξεραν από μπάσκετ. Οι άνθρωποι μου λέγανε: κάνε ό,τι νομίζεις. Εμείς είμαστε εδώ να στηρίξουμε σε όλα τα άλλα, αλλά γι' αυτό δεν έχουμε τι να σου πούμε. Το έχουμε ζητήσει με τον Χρήστο. Δεν είχα κάποιον άνθρωπο ο οποίος να είναι δίπλα μου να μου πει: όλα γίνονται βήμα-βήμα. Όταν λοιπόν μου είπαν: πας Α2 δανεικός, εγώ έπεσα τα σύννεφα. Δηλαδή ένιωσα ότι. Τι Α2 δανεικός. Το οποίο το έχουν πει πάρα πολλοί άνθρωποι. Μια χαρά επιλογή ήταν. Αλλά εγώ εκείνη την περίοδο δεν το βλέπα έτσι. Πήγα στο Μίλωνα, δεν ήμουν ευχαριστημένος. Ο Θανάσης ο Κωνσταντώνης προσπάθησε να με βοηθήσει. Πήγε να με στείλει στο Φάληρο πάλι Α2. Δεν ήμουν ούτε ευχαριστημένος. Γιατί λέω ότι είναι αυτά, άμα είναι να παίζω 5 λεπτά στο Φάληρο και στο Μίλωνα, ας είμαι στον πάγκο, να είμαι στον πάγκο του Πανιωνίου. Πάλι λάθος σκέψη όλο αυτό. Γιατί έτσι ήταν το μυαλό δικό μου. Ήθελα να παίξω στον Πανιόνιο. Γύρισα στον Πανιόνιο, χάσαμε τις ημερομηνίες, δεν μου κάναν συμβόλαιο. Προς τιμήν των ανθρώπων και του Προέδρου του Γερασιμίδη και του Θανάση, εμένα με πληρώνανε σαν πιτσιρικά, παρόλο που δεν είχα ούτε καν συμβόλαιο εκείνη τη χρονιά. Μου δίναν κάποια χρήματα και ταυτόχρονα συμμετείχα στις προπονήσεις κανονικά. Απλώς φαντάζομαι ότι ο Πανιόνιος είχε στιγμές που είχε οχτάδα παιχτών και δεν μπορούσα να παίξω. Δεν μπορούσα να παίξω. Αυτό το πράγμα μου στήχησε πάρα πολύ. Τέλος πάντων, λέω του Θανάση, θέλω να πάω Αμερική, του Κωνσταντώνη. Μου λέει, Γιάννη μου, εμείς σαν σύλλογος θα στηρίξουμε τι θες να κάνεις. Του λέω, θέλω άδεια να πάω να βρω μια υποτροφία. Εγώ δεν είχα ιδέα, έτσι άκουα, άδεια να πάω να βρω υποτροφία. Ό,τι να είναι. Λέω στους γονείς μου, θέλω ένα εισιτήριο να πάω Νέα Υόρκη, στο στράτο τον Κωνσταλά, όχι το στράτο που απεβίωσε πρόσφατα, τον ξάδερφό του στην Αμερική, που ήταν και τον Μπαρμπαγιάννη, Θεός συγχωρέστον, που έχει βοηθήσει πάρα πολλούς ανθρώπους, μπασκετικούς. Θα πάω εκεί, λέω, και θα κοιτάξω να κάνω προπονήσεις με κολέγια να βρω υποτροφία. Ούτε είχα ιδέα για NCAA rules και ποιος μπορεί να κάνει προπονήσεις με ποιον και πότε, δεν είχα ιδέα για τίποτα. Ήταν Μάιος του 2002. Παίρνω το αεροπλάνο, πάω Νέα Υόρκη, μου λέει ο Στράτος, αύριο φεύγει για Βοστόνη. Του λέω, τι, πού πάει για Βοστόνη. Σε θέλει να σε δει το Northeastern, στη Βοστόνη. Εντάξει, του λέω, Στράτο, να πάω Βοστόνη. Με βάζει σε λεωφορείο, πάω Βοστόνη. Και μένω με έναν φίλο του Στράτου, τον Μιχάλη Ντερζάκη. Καλά να είναι και αυτός, είναι εδώ, δεν έχουμε βρεθεί, αλλά είναι εδώ, θα βρεθούμε κάποια στιγμή. Και πάω στο Northeastern Ευρωπόνης. Με πήγε ο Μιχάλης Ευρωπόνης στο Northeastern. Μπίχλα. Το Northeastern είχε κλείσει τον Μπαρέα. JJ Μπαρέα εκείνη τη χρονιά. Έτοιμο για μεγάλα πράγματα. Δεν είχα ιδέα βέβαια ποιος είναι ο JJ Μπαρέα, μου το λέγανε. Λέω και τι έγινε. Δεν είχα ιδέα. Μπαίνω στην προπόνηση, πάω πολύ καλά. Προπόνηση παράνομη, εκτός NCAA rules, 5 η ώρα το πρωί για να μην τους δει compliance. Ξέρεις, για να μην καταλάβει κανείς τίποτα. Ναι. Δεν αγαπώ για αυτά στην Αμερική. πάει πολύ καλά. Πάω στα πολιτεία και αρχίσουν όμως οι συμπαίκτες να μου λένε. Φόραγα εγώ, ο Πανιόνιος είχε τότε Έντουαν ρούχα και ο Γιώργος Δεμαντόπουλος μου είχε δώσει πάρα πολλά ρούχα. Και εγώ, ό,τι είχα ήταν Έντουαν, που ήταν πολύ trendy εκείνη την περίοδο. Και άρχισε να μου λένε, κοίτα ωραία ρουχαλάκια που έχεις εσύ και θα μας δώσεις εμάς κάτι. Και έπεσε λίγο bullying εκεί, εγώ λίγο τα είδα όλα εκεί πέρα. Και λέω του Στράτου, εγώ δεν θέλω να παίξω εδώ, αυτό θα με φάνε ζωντανό. Δεν υπάρχει τόσο εγώ να επιζήσω εδώ πέρα, έτσι. Και μου λέει, τι να σου πω τώρα, δεν ξέρω. Του λέω, ούτε εγώ ξέρω. Μου λέει, καλά, μου λέει, μείνε άλλη μια μέρα εκεί πέρα και έλα πάλι Νέα Υόρκη μετά. Παίρνω τηλέφωνο την οικογένεια που γνώρισα όταν είχα πάει Βοστόνη τον Πανιόνιο και τους είπα, μπορώ να έρθω να μείνω μαζί σας κανένα δύο μέρες μέχρι να βρω τον Σταν Σπύρου που ήταν προπονητής στο Southern University of New Hampshire. Μου λένε, έλα, πάω εκεί. Παίρνω τηλέφωνο το operator και λέω, συνδέστε με Southern New Hampshire, με University of New Hampshire. Όχι Southern. Με συνδέουν με University of New Hampshire, το σηκώνει ένας τύπος, λέω, θέλω να μιλήσω Stan Spiro. Μου λέει, δεν έχουμε Stan Spiro εδώ. Λέω, πώς δεν έχετε, λέω, αφού είναι ο head coach. Μου λέει, εγώ είμαι ο head coach. Του λέω, και ποιος είσαι εσύ. Μου λέει, Phil Rowe, μου λέει. Του λέω, και τι είστε εσείς, τι πανεπιστήμιο είστε εσείς. Μου λέει, εσύ τι θέλεις, μου λέει. Είναι και άγνοια κινδύνου και επιλεκτικός και περίεργος. Μου λέει, κλασικός Πανιόνιος. Κλασικός Πανιόνιος, ναι. Μου λέει, τι θέλεις, παιδί μου. Του λέω, τι να θέλω, του λέω, αθλητής από την Ελλάδα, είμαι, ψάχνω υποτροφία.
Μου λέει, θα σε δω εγώ αύριο. Του λέω, πού είστε εσείς, του λέω. Μου λέει, στο Durham, New Hampshire. Πιάνω τηλέφωνο, λέω στην κυρία Ανθίκ, το αντίλα μου, ξέρεις, της λέω, που είναι το Durham. Μου λέει, 9 ώρα από εδώ. Της λέω, μπορείς να με πας αύριο το πρωί. Μου λέει, μπορώ, τι ώρα. Πρέπει να είναι 5 ώρα, της λέω, εκεί. Μου λέει, 4 πρέπει να φύγουμε. Του λέω, εντάξει, 4 να φύγουμε. Του λέω, εντάξει, θα έρθω αύριο, του λέω. Και κλείνω τηλέφωνο. Πάω την άλλη μέρα, μπαίνω στην προπόνηση, κάνουμε 3 ώρες, 2 ώρες διπλό συνέχεια πάνω κάτω και μετά μου κάνανε και μια ώρα ατομική. Τελειώνει η προπόνηση και μου λένε, μας αρέσεις, αλλά δεν έχουμε υποτροφία. Λέω, παιδιά, εντάξει, τους λέω, εγώ αύριο φεύγω για Νέα Υόρκη, δω το τηλέφωνο του στράτου που θα είμαι μαζί του. Αν σκεφτείτε κάτι και έχετε κάποια λύση, πάρτε με τηλέφωνο. Θα είμαι στο Μάριστ, λέω, στη Νέα Υόρκη, στο Σεν Μέρις και σε κανένα δυο ακόμα, στο Long Island, νομίζω. Μου λένε, OK. Πάω Νέα Υόρκη, μπαίνω στην προπόνηση. Δεν θα είναι πιο κολέγιο, μπήκα για προπόνηση, το έχω ξεχάσει τελείως. Και γυρνάω το πόδι μου. Και εκεί τελειώνει η ιστορία. Το γυρνάω, γίνεται τόσο. Παίρνω τηλέφωνο τον Κωνσταντώνη, του λέω, Θανάση, δεν βρήκα υποτροφία. Γυρνάω, μου λέει, Γιάννη, εμείς σε περιμένουμε. Παίρνω τους γονείς μου, τους λέω, τελείωσε, γυρνάω. Λέω, στράτο, θα το ευχαριστώ. Μου λέει, καλά, κάτσα πάμε να δούμε ταινία το βράδυ. Δεν θυμάμαι τι πήγαμε να δούμε. Πήγαμε ταινία και όπως είμαστε στο σινεμά, χτυπάει το κινητό του. Μου λέει, από New Hampshire, μου λέει, είναι το τηλέφωνο. Του λέω, απάντησε. Το σηκώνει, του λένε, έχουν υποτροφία για τον Γιάννη, είναι μαζί σου. Και μου λέει, έχουν υποτροφία. Του λέω, εντάξει, του λέω. Τι θέλεις, μου λέει. Του λέω, τι θέλω, τι θέλω, τι θέλω. Και φύγαμε από εκεί και πήγαμε σε κάτι κλαμπ μετά και βγήκαμε όλο το βράδυ και διασκεδάσαμε. Αλλά έτσι ήρθε η υποτροφία. Έτσι, με το πόδι έτσι στα κλαμπ. Με το πόδι έτσι, αλλά βγήκαμε, δεν υπήρχε. Αλλά βγήκαμε. Μετά από σημεία σημεία και μετά δεν μπορούσε τίποτα μετά πια. Αλλά... Άρα Γιάννη, συγγνώμη Γιώργο, γιατί θα τρελαθώ τελείως. Πάει να πάρει τηλέφωνο το University of Southern New Hampshire. Δεν ξέρω τι συνωμοσία έγινε και αντί στην άλλη γραμμή να βρεθεί το University of Southern New Hampshire, το Southern New Hampshire University, βρίσκεται το University of New Hampshire, σαν να λέμε μήλο με πορτοκάλι. Του λέει, του, coach που, ναι, του λέει του coach που απαντάει, ναι, γεια σας, το Stan Spiro, λέει, δεν έχουμε κανένα Stan Spiro, ρε παιδιά, θα με τρελάνετε, στο Southern New Hampshire πήρα. Όχι, κύριε μου, πήρατε στο New Hampshire και ποιος είσαι εσύ? Του λέει, εγώ είμαι ο Phil Rowe. Και του λέει, μάλιστα, τι θέλεις εσύ? Θέλω υποτροφία, σαν να παραγγέλνει πίτσα. Είναι επίσης εντυπωσιακό το ότι ο Phil Rowe, λοιπόν, να είναι καλά ο άνθρωπος. Δεν γίνονται αυτά. Άκουσε έναν άγνωστο στο τηλέφωνο και τον προσκάλεσε την επόμενη μέρα να τον δει. Δηλαδή... Και 5 η ώρα το πρωί, ναι, και ξημεροβραδιαστήκανε οι μελλοντικοί συμπαίκτες του Γιάννη. Εγώ θα τον είχα σκοτώσει. Ναι, επειδή μετά... Κοίταξε, το άλλο σημαντικό ήταν ότι η ομάδα ήταν σε περίοδο rebuilding. Okay. Και ήταν και αυτό θετικό. Γι' αυτό ο Φίλι ήθελε να με δει, γιατί είχε δει και είχε αποειδεί. Freshman year, να σας πω, την πρώτη μου χρονιά, η ομάδα έκανε 5 νίκες. Και οι οποίοι ήρθαν, δεν ξέρω, πιωμένοι αντίπαλοι, μάλλον. Δεν ξέρω, ήμασταν χάλια. Ήμασταν μια ομάδα, ένα χάλι μαύρο, έτσι. Για Division 1, δηλαδή, δεν έχει ξαναυπάρξει, πιστεύω, χειρότερη ομάδα μπάσκετ. Άρα πιστεύω και ο Φιλ τι να κάνει, έβλεπε όποιον του ερχόταν εκείνη την περίοδο, μάλλον. ενώ είχε καλούς παίχτες, το New Hampshire είναι μια πολιτεία στην οποία δεν θέλουν να έρχονται πάρα πολύ. Είναι χωριό, έχει πολύ κρύο. Τέλος πάντων, είχαν έρθει παιδιά εκείνη τη χρονιά, τα οποία ευτυχώς φύγανε και η ομάδα χτίστηκε. Αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Χτίσαμε μια ομάδα που μέχρι το senior year μου πήγε ημιτελικό περιφέρεια σχεδόν να πάρει την περιφέρεια. Αλλά ναι, η πρώτη ομάδα ήταν... Άρα είχε λογική το ότι ο Φίλ είπε, έλα να σε δω. Γιάννη, για πες μας... Έτσι επιγραμματικά, freshman, sophomore, junior, senior year, πρωτοετής, δευτεροετής, τριτοετής, ναι, τεταρτοετής, ναι, σε τίτλους. Ναι. Ναι, να πω τι έγινε. Freshman year, 27 λεπτά το παιχνίδι, σχεδόν freshman of the year, αλλά κέρδισε ο JJ Μπαρέα. Βρέθηκα τρίτη πεντάδα περιφέρειας. Φοβερό freshman year, με... 8 πόντους στο παιχνίδι, 5 rebound, καλά ποσοστά. Και εκεί έρχεται η φάση του Ελληναρά που λέμε.
Πάω καλοκαίρι freshman year, έρχομαι Ελλάδα, με ζητάνε ομάδες, ανεβαίνω πάλι εγώ ότι κοίτα να δεις τι γίνεται, δουλεύω με Παύλο Μπασδέκη, ανεβάζω 10 κιλά βάρος, όλο μυϊκό, γυρνάω πίσω έτοιμος για όλα. Οι προπονητές ενθουσιασμένοι, έφυγα 200 pounds από εδώ, γύρισα 220, 100 κιλά έτοιμος. Και έχουν φέρει καινούριο associate head coach, ο οποίος, ο άνθρωπος, τον πήρα στραβά εγώ, έτσι, τον πήρα εγώ στραβά. Πήγες να τον ψαρώσεις, εσύ ναι. Ο παλιός. Ναι, ναι, πήγα, ο οποίος έκανε φοβερό freshman year, έτσι. Τέλος πάντων, δεν μου βγάζει ούτε ένα σύστημα για να βγαίνω για τρίποντο, ούτε ένα. Και πάω στο γραφείο και του λέω, τι θα γίνει ρε coach, του λέω. Κανένα σύστημα να στάρουμε κανένα τριποντάκι να βγάλεις. αυτό είναι η αρχή. Πάμε λοιπόν κάτω στην προπόνηση, την επόμενη μέρα. Ξεκινάμε ζέσταμα, λέει μπασίματα, όχι καρφώματα. Καρφώνει ο Γιάννης, με διώχνει την προπόνηση. Λέω, τι έγινε. Φεύγω την προπόνηση. Επόμενη προπόνηση, κάνουμε προετοιμασία... βασικά θέλει να δουλέψει την άμυνα και μας λέει στην επίθεση τι να κάνουμε. Κάνω εγώ κάτι άλλο. Τρελαίνεται, με διώχνει πάλι την προπόνηση. Δεύτερη μέρα συνεχόμενη. Εγώ δεν καταλαβαίνω τι γίνεται, λέω. Ανεβαίνω πάνω και πάω στο φιλ και λέω, τι γίνεται εδώ πέρα. Σούξου μουξου, το ένα τ' άλλο. Αρχίζει η σεζόν, αυτό πάει ένα μήνα έτσι, έτσι συνεχώς. Παίζουμε με το Harvard εκτός περιφέρειας, με βάζει. Χάνω ένα τρίποντο, πάγκο. Το πόλιο παιχνίδι. Επόμενο παιχνίδι, με Division 3 νομίζω, δεν έχασα τρίποντο, δεν με έβγαζε. Πάμε στο τρίτο παιχνίδι, χάνω πάλι έξω. Και ξαφνικά αντιδρώ πάλι εγώ, σε ένα παιχνίδι στο Stony Brook, θυμώνει ο Phil και πετάει το σακάκι του ο coach και το παίρνω και το πετάω στα σκουπίδια. Τώρα σκέφτομαι και λέω, Παναγία μου, που δεν με διώξανε, καλά ήταν. και ξέρεις, οι συμπαίκτες μένουν χαζοί, ο προπονητής μένει χαζός, δεν τους είχε ξανασυμβεί κάτι τέτοιο. Τέλος πάντων, με αυτά και με αυτά, μπαίνω σε μια φάση που ήμουνα, δεν σοφομοργία, μοργύρα, βρέθηκα να είμαι 7ος-8ος παίκτης, δεκάλεπτα, σε τελειωμένα παιχνίδια, είτε νικηφόρα είτε μη. Junior year, σιγά σιγά μπαίνω και εγώ σε έναν άλλο ρυθμό. Εκεί αρχίζω να αφοσιώνομαι πιο πολύ και στα μαθήματα και ανεβαίνουν και οι βαθμοί μου πάρα πολύ. Ανεβαίνω στα 15 λεπτά το παιχνίδι. Γίνεται μια φάση με προπονητές οι οποίοι όντως δεν ήταν και πάρα πολύ καλοί προπονητές τώρα μεταξύ μας. Απολύονται όλοι τέλος σεζόν. Του έφαγε και... ο Έλληνας. Βασικά η αλήθεια είναι το τέλος του έφαγα. Στην ομάδα να φύγω μέχρι τα Χριστούγεννα να μην κάνω, παρέλαση να μην κάνω. Στο τέλος πήγαμε στο Athletic Director γιατί ήρθε με ένα αυτός ο Associate Head Coach και επειδή τα έχει χαλάσει με τον Phil, λέει μην ακούς τον Phil, να ακούς εμένα από εδώ και πέρα. Και εγώ πήγα και τον έδωσα κατευθείαν στο Athletic Director. Καλά έκανες. Γιατί αυτά τα πράγματα δεν γίνονται. Αυτά είναι θέμα αρχών, έτσι. Δεν είναι θέμα τσακωμού, είναι θέμα αρχών. Δεν πρόκειται να καταβάλει τους παίχτες τώρα εναντίον των προπονητών. Αυτά δεν υπάρχουν. Άλλο να τσακωθώ με τον προπονητή, εγώ, ανοιχτά, και άλλο να θες να μου κάνεις τώρα να μου φτιάξεις ιστορίες. Τέλος πάντων, απολύθηκαν όλοι. Ήρθε καινούριος προπονητής, ο οποίος είναι ακόμα εδώ στο UNH. Ο Bill Herion, πολύ καλός προπονητής. Θα είναι προπονητής βοηθός της Εθνικής Αμερικής, που έπαιξε τελικό εναντίον της Ελλάδος το 1995 στο ΆΚΑ. Που πήραμε το χρυσό εμείς στο παγκόσμιο με την χρυσή ομάδα. Πολύ καλός προπονητής. Άλλαξε τελείως μπασκετικά το όλο πράγμα. Έγινε έκτος παίκτης. Με έκανα αμυντικό εργαλείο πιο πολύ που εγώ δεν ήμουνα στην Αμερική τουλάχιστον. Στην Ελλάδα μπορεί να πεις ότι ήμουνα. Στην Αμερική δεν ήμουνα. 20 λεπτά μέσω όρο. Το ευχαριστήθηκα όμως. Δηλαδή βρέθηκα έκτος παίκτης, αλλά ευχαριστήθηκα μπάσκετ ξανά. Αυτόν τον προπονητή και αυτή ήταν η πορεία μου. Και γι' αυτό και αν δεις τα νούμερά μου γενικώς, σαν κολεγιακό, σαν στατιστικά, είμαι ένας παίκτης ο οποίος πέρασε και δεν ακούμπησε στατιστικά. Δηλαδή, αν τα δεις τα νούμερά μου, θα πεις: OK, δεν έγινε κάτι. Είμαι ένα παίκτη δηλαδή, που τελείωσε την καριέρα του με 3,5 πόντους, 2 assist, 3 rebound. Είχα ένα καλό ποσοστό στα τρίποντα, νομίζω 38%, 40% δεν ξέρω τι είχα.
και δεν είχα και πολλούς τραυματισμούς. Έπαιξα συνολικά 108 παιχνίδια στην τετραετία. 106, κάτι τέτοιο. Αλλά ένα παιδί το οποίο... Συγγνώμη, ναι. Αυτό που το συζητήσαμε εμείς είναι ότι όταν δεν είσαι top prospect σε μια ομάδα, η τέταρτη σεζόν είναι λίγο άβολη, λίγο αμήχανη. Διότι ναι. ξεκινάει ναι. η διαδικασία των επόμενων. Επομένως, είναι λογικό και ο χρόνος και τα 20 λεπτά ήταν ένα σημαντικό, ήταν σημαντικός αριθμός. Ναι. Και ο coach μου το είπε ξεκάθαρα. Μου λέει, you have earned it, το έχεις κερδίσει να παίξεις, αλλά χτίζω. Πολύ σημαντικό αυτό. Γιατί μπορεί να κάψει και ένας προπονητής στη φετινή σεζόν. Εγώ μπαίνω στη θέση αυτού του ανθρώπου. Ναι. Εγώ πρέπει να κερδίσω και κάποια παιχνίδια με κάποιους έμπειρους αθλητές. Ναι. Παράλληλα με το χτίσιμο. Ναι, γι' αυτό το λόγο και με χρησιμοποίησε. Αλλά το διάλειμμα που ερχόταν από πίσω μου, στην ουσία έγινα εγώ μέντοράς του να τον προετοιμάσω. Το παιδί έκανε πολύ καλή καριέρα στο κολέγιο. Μια τετραετία πολύ δυνατή. Ο Ταϊρής Γίψον. Και παίζουμε μαζί τώρα σε μια ομάδα εδώ πέρα, τοπικό πρωτάθλημα. Γιατί μένει στην περιοχή και ο ίδιος και παίζουμε μαζί. Αλλά ναι, στην ουσία η τέταρτη χρονιά ήταν μια μεταβατική χρονιά και για την ομάδα και για τον προπονητή και για όλους. Παρ' όλα αυτά πήγε πάρα πολύ καλά. Δηλαδή στο Παρατσάκ δεν πήγαμε τελικό περιφέρειας, έτσι. Δηλαδή η αλλαγή προπονητή ήταν πάρα πολύ σημαντική. Ήρθε προπονητής που ήταν πραγματικά καλός. Δεν τον συμπαθώ σαν άνθρωπο και τσακωνόμαστε πολύ συχνά ακόμα και τώρα. Γιατί συζητάμε, αλλά τσακωνόμαστε φιλικά βέβαια. Γιατί συμπεριφέρεται στα παιδιά πολλές φορές πολύ αυταρχικά. Αυτός είναι ο τωρινός ο Χέριον. Ναι, είναι ακόμα εδώ. Είναι ακόμα εδώ. Κάτω να σε μια εκπομπή να παίξω λιγάκι μπουνιές εγώ μαζί του. Θα τον βγάλουμε. Τον θέλει, θέλει, το είπα, αλλά τώρα είναι σε φάση. Και εγώ τώρα θέλω, πες του. Ναι. Αλλά δεν αλλάζει ο Μπιλ πια. Είναι 65 χρονών πια. Έχει κλείσει. Τώρα δύσκολα αλλάζει. Έχει ξεκινήσει ένα βιντεάκι αφιέρωμα στο Γιάννη τον Καραλή, μπορείτε να το δείτε από τα 3 του χρόνια, από τα 4 του χρόνια στο κολέγιο. Εδώ είναι κάποιες φάσεις από το Πανεπιστήμιο του New Hampshire. Φαίνεται ο Γιάννης ξεκάθαρα. Με τι GPA παρακαλώ που φοιτησες? 3,4. Πόσο? 3,4. Αυτά 3,4. Μετά παιδιά γιατί ακουγόμαστε τώρα στο βίντεο. Λοιπόν, πάμε στα επόμενα, τα δούμε όλα, δεν είναι πολλά. Αυτό είναι από Freshman Gear, αυτή είναι η ομάδα που σας λέω που με το ζόρι κέρδισε 5 παιχνίδια. Εδώ είμαστε στο Hartford. Το θυμάμαι το παιχνίδι αυτό γιατί παίξαμε small ball, 5 guards, ναι. Τους μπερδέσαμε τελείως. Δεν μπορούσαν να κατεβάσουν την μπάλα και έτσι κερδίσαμε. Το Hartford το οποίο από του χρόνου θα είναι Division 3. Α, ναι. Ναι, δυστυχώς. Hartford το οποίο έχει βγάλει σημαντικούς παίχτες. Ο Vin Baker νομίζω βγήκε από εκεί. Δυστυχώς. Ναι, είναι κρίμα, είναι σχολείο με παράδοση βασιλική. Αν ο πρόεδρος είναι κατά του αθλητισμού και αμπάσκετος, αυτά παθαίνεις. Ναι, είναι κάτι το οποίο μπορεί να συμβεί τελικά και εδώ στο UNH. Γιατί ο Athletic Director έκανε retirement τώρα, μετά από 22 χρόνια. Καινούριος πρόεδρος, cost cutting. Θα δούμε τι θα γίνει. Δεν τα βλέπω καλά. Θα δούμε τι θα γίνει. Εδώ είναι ο Γιάννης πάλι. Ball movement απέναντι στη ζώνη. Και εδώ μικρούλης είσαι, πρωτοετής. Πρωτοετής εδώ με το Binghamton στη Νέα Υόρκη. Στο παλιό τους γήπεδο, τώρα έχουν ένα πάρα πολύ ωραίο γήπεδο, ολόκληρη αρίνα. Σε αυτό στο Binghamton, επειδή τότε είχε ανέβει στα χρόνια τα δικά σου από το Division 3 στο Division 1, τους έπαιζα εγώ αντίπαλος με το Hardwick σε αυτό το γήπεδο. Αυτή είναι η χρονιά που ανεβήκανε Division 1 και δεν μέτραγε το ρεκόρ τους, δεν μέτραγε καθόλου για τη σεζόν. Έτσι. Εκείνη τη χρονιά. Το 91, μέχρι και το 91 που παίζα, που ήταν τα τελευταία μου χρονιά εμένα στο Hardwick, τους παίζαμε αντίπαλους και αυτούς και το Stony Brook. Ναι, σου λέω, 2002 ήρθε το Binghamton, ένα χρόνο πριν είχε έρθει το Stony Brook. Μάλιστα.
Γιάννη, τελειώνεις λοιπόν το κολέγιο. Πάμε τώρα στο κυρίο ζουμί της απόψινής, του απόψινού μας έτσι οδηπορικού. Τελειώνεις το κολέγιο. Ελλάδα. Ελλάδα. Διλήμματα. Τι γίνεται. Ελλάδα. Γυρνάμε Ελλάδα. Είχα μόλις χάσει και τον πατέρα μου. Τον έχασα το senior year, Φεβρουάριο 2006. Και έτσι ήθελα να γυρίσω Ελλάδα έτσι κι αλλιώς. Η αλήθεια είναι ότι αν δεν είχε συμβεί αυτό, μπορεί και να μην γύριζα καθόλου να παίξω μπάσκετ στην Ελλάδα. Και να έπαιζα μπάσκετ κάπου αλλού, σε μια χώρα σαν την Αγγλία, Φιλανδία. Δεν με ενδιέφερε, απλώς να παίξω και να κοιτάξω να βρω επαγγελματική αποκατάσταση. Γυρίζουμε Ελλάδα, πάω στον Πανιόνιο, κάνω προπονήσεις. Το είπα και στο Γιώργο αυτό, δεν ήμουνα τώρα, δεν ήμουνα παίχτης Α1 πλέον. Δεν ήμουνα μάλλον επιπέδου Α1 και ήμουν 22 χρονών, έτσι. Άρα δεν, στα 22, το λέω για τους γονείς, δεν υπάρχει αυτό ταλαντούχος πια. Στα 22 είσαι παίχτης ή δεν είσαι παίχτης. Δηλαδή θα πας 22 χρονών και θα πεις το παιδί ακόμα αναπτύσσεται. Έπρεπε να είμαι έτοιμος να παίξω Α1 και δεν ήμουνα για Α1. Θυμάμαι ότι έκανα προπονήσεις με τον Απόλλων Πατρών, με τον Φάνη τον Κουμπούρα, ήταν εκεί. Και είχαμε πάλι αφαγητό, λέω Φάνη, δεν τα βλέπω καλά τα πράγματα. Δεν είμαι για αυτό το επίπεδο. Τέλος πάντων, ο Πανιόνιος μου λέει, έβγαλε και δύο άρθρα σε εφημερίδες ότι θέλει να γυρίσω. Λέω εντάξει, άμα θέλουν αυτοί, γιατί να μην θέλω κι εγώ. Τέλος πάντων, τελικά περάει έτσι το καλοκαίρι και δεν μου μίλησαν καθόλου ούτε για να μείνω ούτε να μην μείνω. Και ορθώς πράξανε, αυτό είπα τον Γιώργο, ορθώς πράξανε και δεν επένδυσαν σε μένα. Απλώς εμένα αυτό που με πείραξε πάλι είναι ότι εγώ αυτό το σύλλογο τον έλεπα σαν οικογένειά μου. Και συγκεκριμένους ανθρώπους που ήταν η οικογένειά μου, για μένα έτσι, γιατί για τους ίδιους μάλλον δεν ήμουνα, δεν ήρθαν να μου πούνε Γιάννη, άστο να πάει στο διάλο. Δεν είσαι γι' αυτό. Εμένα θα με πείραζε. Αυτό είναι ένα μεγάλο πρόβλημα που έχουμε στην Ελλάδα. Η έλλειψη ευθύτητας είναι τεράστιο πρόβλημα σε όλα τα επίπεδα. Δηλαδή, να πει ροπονητής το παιδί δεν είναι πάρα πολύ καλό. Το παιδί δεν έχει δυνατότητες για αυτό το πράγμα. Εγώ δεν βλέπω κάτι αρνητικό σε αυτό. Εγώ τουλάχιστον δεν το βλέπω. Δεν λέω να συνθλίψουμε τα όνειρα. Το παιδί πρέπει να παίξει, να το ευχαριστιέται το μπάσκετ. Αλλά απ' την άλλη, κάποια στιγμή πρέπει να λεχθεί και η πραγματικότητα και η αλήθεια. Τέλος πάντων, στον Πανιόνιο εμένα δεν μου την είπαν αυτή την αλήθεια. Το κατάλαβα μόνος μου ευτυχώς. Τουλάχιστον. Και από εκεί πέρα, όπως είπα και στον Γιώργο, έψαχνα να βρω ποιος θα μου δώσει τα περισσότερα χρήματα να τα πάρω να πάω για μεταπτυχιακό στην Αγγλία. Αυτό ήταν ο στόχος μου. Και... Άρα ο στόχος σου ήταν πάλι με γνώμονα τη συνέχιση των ακαδημαϊκών σου σπουδών. Ναι, δεν είχα σκοπό να παίξω πάνω από έναν χρόνο στην Ελλάδα. Το ίδιο είχε κάνει το 1992-93 και ο Σπύρος ο Σακελαρίου από το Λογιόλα του Σικάγο ήρθε, έπαιξε ένα χρόνο στην Ελλάδα μαζί μου στον Πειραϊκό. Κράταγε τότε, παίρναμε όλοι επί Πέτρου Καπαγέροφ, μιλάμε για κομμουνισμό απίστευτο, παίρναμε όλοι Γιάννη, Γιώργο και Θανάση 200.000 δραχμές όλοι και οι 12 εκτός από τους Αμερικάνους, ναι. Και ο Σπύρος μάζευε καλή του ώρα. Ο Σπύρος τώρα είναι μεγάλος τέλεχος, κορυφαίος τέλεχος στη Vodafone και δικιά του εταιρεία στην Αγγλία, μάζευε δραχμή τα 200 χιλιάρικα και μετά μας χαιρέτησε την επόμενη χρονιά Master Computer Science και αυτό στο King's College. Μάλιστα. Ναι, ταυτόχρονα το είχα συζητήσει και με τους δικούς μου. Ο παππούς μου, Θεός συγχωρέστον, μου είπε εγώ θα στηρίξω οικονομικά, το οποίο ήταν επίσης πολύ σημαντικό, γιατί Λονδίνο δεν είναι κάτι φθηνό για να το κάνεις. Μάλιστα κάποια χρήματα εγώ, είπε και ο παππούς μου θα βοηθήσει και έτσι το προετοίμαζα. Ταυτόχρονα ψάχνω να βρω την ομάδα λοιπόν. Πάω σε μια ομάδα Α2, δεν την ανέφερα στο άρθρο, δεν την αναφέρω και τώρα γιατί ήταν μια κακή εμπειρία. Συναντιέμαι με ένα πρόεδρο. Είχα μιλήσει με τον προπονητή, ο οποίος μου έλεγε να παίξεις. Ρώταγα τι θέλετε από μένα, δεν μου έλεγε κανείς τίποτα. Πήγα στο. Στην Αγγλία αυτό, στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα. Ομάδα. Συζήτηση με ομάδα Α2 με προπονητή και πρόεδρο. Για συνέχισε. Προπονητής σε χωριστά, ο προπονητής ο οποίος δεν έκανε και καριέρα προπονητική, εξαφανίστηκε μετά σαν προπονητής, αλλά μεγάλος παίχτης Α1 πριν.
Μου λέει, εγώ σε θέλω. Του λέω, με ξέρετε, ξέρετε τι κάνω, τι μπορώ να κάνω, πώς θα με χρησιμοποιήσεις. Άστα θα τώρα, μου λέει, σε θέλουμε. Καλά, του λέω. Πάω στον πρόεδρο. Πρόεδρος μαζί με μάνατζερ ομάδας, ο οποίος επίσης παλιός διεθνής αθλητής, στο ραντεβού. Θες να φορέσεις τη φανέλα του συλλόγου? Λέω, να πω την αλήθεια, εγώ δεν θα με πείραζε, αλλά δεν είναι ότι, ότι ήταν το όνειρό μου να φορέσω τη φανέλα του συνόλου. Να συζητήσουμε τι έχει ο σύλλογος να προσφέρει, τι θέλει ο σύλλογος από μένα. Άρα κοίτα το παιδάκι, ήρθε εδώ πέρα να μας ζητήσει και διαπραγμάτευση και τι θα κάνουμε. Και, παιδί, μα δεν θες, δεν θες. Υπάρχουν χίλια ακόμα, μου είπε. Και ο μάνατζερ, το θυμάμαι ακόμα, ακριβώς απέναντί μου να γελάει. Πρώην διεθνής αθλητής. Έτσι, και να γελάει. Λες και εγώ είπα κάτι περίεργο. Εντάξει, μετά θα μου πεις όμως και το όνομα, θα μου το στείλεις ένα μήνυμα, ναι. Έτσι λίγο βεβαίως, για το... Βεβαίως, βεβαίως. Αλλά απλώς δεν υπάρχει λόγος. Εντάξει, να ξέρουμε λίγο. Ναι. Ευχαριστώ πολύ, λέω. Σηκώθηκα και έφυγα. Από εκεί ξεκίνησε μια διαδικασία στην οποία διαφορετικοί μάνατζερς άρχισαν να λένε στους διαφορετικούς προπονητές ότι εγώ είμαι προβληματικός. Ότι είναι προβληματικός. Και το οποίο το έχω δει να συμβαίνει και σε άλλα παιδιά τώρα, ακούγοντας ιστορίες και διαβάζοντας ιστορίες παιδιών, ξέρω ότι αυτό ακριβώς συμβαίνει και στα παιδιά αυτά. Γιατί ζητάνε τα λεφτά τους, γιατί ζητάνε πλάνο, γιατί ζητάνε κάτι. Και αμέσως, και αμέσως βγαίνουν προβληματικοί. Και πώς τα βάζεις εσύ με την τάδε ομάδα, με τη φανέλα αυτή, την ιστορική, την έτσι, την απέξω. Τέλος πάντων. Μιλάμε για, για τις προεδράρες, όπως αποκαλούμε εδώ στο μπάσκετ, ναι. τις οποίες τις ξεχέζουμε πατόκορφα εδώ και 2 χρόνια και θα συνεχίσουμε να καταγγέλουμε τέτοιες συμπεριφορές σε ναι. παιδιά, παίκτες οι οποίοι έχουν συμβόλαια και συμφωνίες και οι οποίες δεν τηρούνται. Ξεκομπιστείτε από το μπάσκετ αν δεν έχετε έρθει με διάθεση να δώσετε. Αλλιώς γυρνάμε στο ερασιτεχνικό επίπεδο και βγάζουμε νέους παίκτες, νέους αθλητές. Συνέχισε, Γιάννη. Παρεπιπτόντως, αυτός ο πρόεδρος, θα το πω αυτό, ακούστηκε το καλοκαίρι για το σύλλογο, για τον Πανιόνιο. Το πόσα τηλέφωνα έκανα, μην τυχόν και πλησιάσει, δεν περιγράφεται. Ευτυχώς δεν έγινε. Ναι, συγγνώμη λίγο, Γιάννη, συγγνώμη, Γιώργο. Απλά στην κουβέντα σας είναι και ένας πρώην αθλητής, πρώην γενικός γραμματέας του ΨΑΚ, στην απεργία η οποία σαμποταρίστηκε ναι. μέσα από αθλητές. Με συγκεκριμένα ονόματα, τα οποία ναι. δεν θα τα πω στον αέρα, και ζητούσαμε αυτά ακριβώς τα πράγματα για να προστατεύσουμε αθλητές όπως ο Γιάννης, όπως ναι. ο Θανάσης, όπως ο Χρήστος, όπως ο Γιώργος, όπως όλοι αυτοί οι αθλητές. Ναι. Τι άκουσα εγώ να δεις. Το φαντάζομαι. Οι μισοί με λέγανε κομμουνιστή, γιατί δεν ήθελα ένσημα. Ναι. Και οι άλλοι μισοί με λέγανε φασίστα και ακροδεξιό, γιατί δεν ήθελα ξένους στην Α2. Μα αυτό είναι το άλλο. Και όλοι μαζί βρίζαν τον Γιώργο τον Παυλίδη, ο οποίος ήθελε εκπαιδευτικά προγράμματα για τους νυν αθλητές. Υπάρχει και ένα άλλο πρόβλημα, το οποίο δεν το συζητήσουμε σήμερα. Αλλά εσείς κατά διά ξέρετε κάνω κάτω τις πολιτικές μου απόψεις. Αλλά στο κομμάτι του αθλητισμού δεν χωράνε πολιτικές απόψεις. Χωράει τι πρέπει να γίνει για να χτίσουμε το οικοδόμημα. Τώρα στην Ελλάδα όλα γίνονται οπαδικά ή πολιτικά ή κάπως κάποιος προσπαθεί να το σπόξει με κάποιο τρόπο και μπλέκεται αυτό το πράγμα πάρα πολύ. Άτρος, αυτή είναι μια άλλη κουβέντα, πολύ μεγάλη. Για συνέχισε, Γιάννη, απογοητεύτηκες, φεύγεις, τι κάνεις? Απογοητεύομαι λοιπόν από αυτό. Παίρνουν τηλέφωνο, μου λένε πήγαινε στον αλφαλή μου. Δεν θυμάμαι, κάποιος με πήρε. Και πάω εκεί πέρα, κάνω μια προπόνηση, παίζουμε ένα φιλικό νομίζω, τον Παγκράτη. Πάει καλά, προπονητής Λευτέρης Καλογίου, βοηθός Κώστας Μπαστούνης. Ο Παντελής ο Λούβρος ήταν ακόμα? Όχι, δεν το ξέρω αυτό το όνομα. Έφορος, όχι. Όχι. Ήταν ο Χάρης ο Παπαδόπουλος. Ο Χάρης, ναι. Ο άνθρωπος, πολύ καλό παιδί, καλός άνθρωπος ο Χάρης. Τουλάχιστον σε μένα... Εξαιρετικός ατζέντης, επαγγελματίας. Α, μάλιστα. Εμένα ο Χάρης μου φέρθηκε πάρα πολύ καλά. Και μάλιστα ο Χάρης ήταν από τους μάνατζερς που τον είδα να λύνει και εσωτερικά προβλήματα πάρα πολύ καλά. Γιατί μια φορά παρεξηγήθηκα κατά λάθος με τον coach Καλογύρου. Και ο Χάρης μας έλυσε την παρεξήγηση πολύ γρήγορα και πολύ εύκολα. Για συνέχισε λοιπόν, Άλυμος, ναι. Πάω Άλυμο. Εγώ από και τα νούμερα ήθελα 22 χιλιάρικα τότε. Κάτι τέτοιο ζητούσα. Ευρώ.
Ευρώ, ναι, ευρώ. Τόσο ήταν το αυτό που είχαμε πάρει. Μισό λεπτό. 22.000 ευρώ, Θανάση, το Πούζι Γιώργο Αδαμόπουλε στον Άλυμο τότε Β' Εθνική. Για ένα παιδί 23-24 χρονών. 22.000 ευρώ, σας πληροφορώ, δεν παίρνουν Ελληνόπουλα αυτή τη στιγμή στην Α1, τα οποία παίζουν 15-20-25 λεπτά. Ούτε εγώ τα πήρα. Ήταν το κασέ όμως. Ναι, αυτό είναι το κασέ. Και μάλιστα είχα πρόταση τότε, κάτω από την Κρήτη, γάμα εθνική, να τα πάρω, 23. Ήτανε, πώς τη λένε, εξαφανίστηκε η ομάδα αυτή. Ήτανε κάποιοι με λεφτά εκεί πέρα και τα μοιράζανε. Γάμα εθνική, δεν θυμάμαι ποιοι ήτανε. Αλλά είπαμε τότε με την αραγωνιαστικιά μου, γυναίκα μου τώρα, ότι δεν πάμε να μείνουμε στην Κρήτη χειμώνα. Ήτανε σε ένα χωριό, δεν ξέρω πού ήτανε. Τέλος πάντων. Πάω λοιπόν στον Άλυμο, 22 χιλιάρικα, μου λέει ο Λευτέρης, εγώ σε θέλω, μίλα με τον πρόεδρο για τα νούμερα, δεν νομίζω ότι έχουμε αυτά που θέλεις όμως. Λέω, coach, ok, πες μου τι σκέφτεσαι, μου είπε τι σκέφτεται, μου το ανέλησε, μου το εξήγησε. Συμφώνησα μαζί στο πασιντικό κομμάτι, πήγα στον πρόεδρο, ξεχνάω το όνομά του τώρα, μου λέει, Γιάννη, έχουμε 16 να σου δώσουμε. Εκείνη τη στιγμή λοιπόν είναι Αύγουστος προς Σεπτέμβριο, έτσι. Λέω 16-16. Υπογράφω το συμβόλαιό μου για 16.000 ευρώ και μπαίνω στην ομάδα του Αλίμου που είχε Παναγιώτη Κατράνα, είχε τον Ιφαντή, τον Μιχάλη, στα τελευταία του. Αλλά Αθανάση νομίζω έπαιξαμε και αντίπαλοι εκείνη τη χρονιά. Τον Νίκο, με τον Νίκο έπαιξα. Ίσως έπαιξε με τον Νίκο. Εγώ ήμουν τότε στην Α2 στην Καλκίδα, νομίζω. Ποιος ήταν στις Σέρες, ήταν κανείς στις Σέρες? Εγώ ήμουν στις Σέρες, αλλά πήγα επόμενη χρονιά. Α, οκ, οκ. Τέλος πάντων, είχαμε διάφορα παιδιά, να μην ξεχάσω. Είχαμε τον Σκούταρι, τον Λεωνίδα, το Χάρη το Σκούταρι. Πολύ καλό παιδί. Τα καλύτερα παιδιά που έχω γνωρίσει στη ζωή μου ο Χάρης. Όχι απλώς στο μπάσκετ, στη ζωή μου όλοι. Δεν έχω γνωρίσει πολλούς τόσο καλούς ανθρώπους. Μιλάμε, το παιδί είναι μάλαμα. Το οποίο επίσης ο Χάρης και ο Λεωνίδας, δύο παιδιά που πήγαν Αμερική, παίξανε, σπουδάσανε και κάνουν χρήση των πτυχίων τους και κάνανε και ταυτόχρονα ενώ παίζανε. Πολύ καλά παραδείγματα παιδιών που βρήκαν αυτή την ισορροπία στη ζωή τους. Και γι' αυτό και είναι μια χαρά και τώρα μετά την μπασκετική τους καριέρα. Τέλος πάντων, φτιάξαμε μια ομάδα πάρα πολύ καλή, με τρομερό... Πετάγαμε πολύ καλά. Παιδιά, είχα να περάσω καλά. Στο κολέγιο δεν πέρασα καλά μπασκετικά. Ήταν μεγάλη πίεση. Αυτό το αναφέραμε. Η πίεση Division 1 με σπουδές και μπάσκετ είναι... Δεν το έχω ξαναζήσει αυτό το πράγμα. Δεν παίρνεις ανάσα. Το αναφέρουμε συχνά εδώ, γιατί πολλοί γονείς και παιδιά βαυκαλίζονται. Εμείς τους το ευχόμαστε, ναι, ολόψυχα. Αλλά αν πάνε στάγιο όρο σε κανένα μοναστήρι, θα καταλάβουν περίπου και τι είναι η Division 1. Δεν μπαίνεις ανάσα. Δεν χρόνο ούτε να κοιμηθείς. Ούτε να κοιμηθείς. Συν το στρες, μην αργείς την προπόνηση. Όταν έχεις 5 ώρα το πρωί, ξυπνάς στις 3. Έτσι. Τέλος πάντων. Φοβερή χρονιά από τον Άλυμο. Την ευχαριστήθηκα. Παίξαμε ωραίο μπάσκετ. Εγώ έκανα πολύ καλή χρονιά, θεωρώ. Μου το είπαν κι άλλοι, έτσι, δεν είναι μόνο δική μου άποψη. Άρχισα να μου μιλάνε σύλλογοι από Α2 κυρίως. Γιατί ήμουν αρκετά αθλητικός, έτσι, για ελληνικά δεδομένα, ήμουν αρκετά αθλητικός. Αλλά εγώ ήθελα να φύγω πια. Ο Άλυμος προστούσε 6 χιλιάρικα και από ό,τι λέγαν όλοι, μάλλον δεν θα παίρναμε τίποτα. Έτσι. Εκεί λοιπόν αναγκάστηκα και εγώ να κάνω για πρώτη φορά στη ζωή μου, πραγματικά, να πω ψέματα. Με παίρνει τηλέφωνο ο Χάρης ο Παπαδόπουλος, μου λέει, Γιάννη, σε θέλουμε και για του χρόνου. Του λέω, Χάρη, κοίταξε να δεις, μου σαν 6 χιλιάρικα, εγώ είμαι στο Νίκη, δεν ήμουν στο Νίκη, στο σπίτι μου έμενα, είμαι στο Νίκη, θα με πετάξει έξω από το σπίτι ο νοικοκύρης, χρειάζομαι λεφτά. Του λέω, θα μου δώσετε 4 χιλιάρικα, σας χαρίζω τα άλλα 2 και θα υπογράψω και για του χρόνου. Εγώ τον άλλο μου τον έχω στην καρδιά μου. Αυτό του είπα, αναγκάστηκα, ακόμα δεν το μετανιώνω, αλλά με πείραξε που το έκανα αυτό. Μου λέει ο Χάρης, έλα, μου λέει, τα έχουμε έτοιμα. Την ίδια μέρα, ήταν Παρασκευή, πάω, παίρνω τα 4 χιλιάρικα, φεύγω, κάνω σταυρό μου, γιατί τα 4 χιλιάρικα αυτά
πληρώναν το μισό μεταπτυχιακό. Το μεταπτυχιακό με έκανε 7.500 οι σπουδές μόνο. Και έτσι ο παππούς να πλήρωνε τα νίκια μου και όλα τα άλλα που είχα ανάγκη να πληρωθούν. Με παίρνουν τηλέφωνο όλοι οι συμπαίκτες μου, μου λένε τι έκανες, τα πήρες όλα και έφυγες. Δεν έμεινε ούτε φράγκο για τους υπόλοιπους. Λέω παιδιά, περιμένετε μέχρι την Κυριακή. Γιατί τώρα όλοι λένε τι καλό παιδί είναι ο Γιάννης, την Κυριακή δεν το λένε πια, τους λέω. Τέλος πάντων, Κυριακή στέλνω μήνυμα στο Χάρη και του λέω: Χάρη, φεύγω για Αγγλία. Να είστε καλά, καλή συνέχεια. Βέβαια, ο άνθρωπος δεν μου απάντησε ούτε τίποτα και καλά έκανε έτσι. Γιατί σας λέω: εγώ έτσι το έκανα, δεν το μετανιώνω. Απλώς σας λέω: αναγκάστηκα να κάνω κάτι το οποίο δεν είναι του χαρακτήρα μου. Για να πάρω τα χρήματά μου. Έτσι. Για να πάρω τα χρήματά μου. Και έτσι τελείωσε η μπασκετική μου καριέρα στην Ελλάδα. Γιάννη, να το συμπληρώσω αυτό περιφραστικά, όπως το έχεις αποτυπώσει στο άρθρο του Γιώργου του Αδαμόπουλου. Μετά τη θητεία μου στο NCAA επέστρεψα στην Ελλάδα το 2006, όμως δεν μπορούσα να συμβιβαστώ με την ιδέα ότι θα περιμένω να πληρώνομαι από έναν εγκληματία στο όριο, σε εισαγωγικά η φράση. Εγκληματίας δεν είναι μόνο δολοφόνος, εγκληματίας είναι και αυτός που δεν πληρώνει, που δεν τηρεί συμφωνίες και λειτουργεί στα όρια ή πέρα από αυτά της παρανομίας. Βαριές κουβέντες, παντελονάτες όμως. Μα μιλάμε για καταστάσεις στις οποίες, κατά τη γνώμη μου, χωράνε δικαστήρια, φυλακίσεις. Δεν μπορείς να παίζεις με τη ζωή ανθρώπων. Δεν μιλάμε εδώ πέρα, ξέρεις, οι οπαδοί και πάρα πολλοί άνθρωποι που μας ακούνε είναι και οπαδοί μεγάλων συλλόγων, είναι οπαδοί μικρότερων συλλόγων, δεν ξέρω τι είναι. Πάντοτε κάνονται και ακούνε και διαβάζουν άρθρα για το πως ο αθλητής δεν σεβάστηκε το σύλλογο και τη φανέλα. Αυτά είναι αστιότητες. Οι άνθρωποι αυτοί κάνουν τη δουλειά τους και δεν πληρώνονται. Αυτό το πράγμα είναι παράνομο. Δεν είναι απλώς άδικο. Δεν μπορείς να δουλεύεις και να μην πληρώνεις ενώ συμφώνησες με κάποιον να πληρωθείς για αυτή τη δουλειά. Δηλαδή θυμάμαι εμείς είχαμε συμφωνήσει και για πριν τότε και τα πριν δεν μας τα δώσανε ενώ κάναμε τις νίκες. Και όταν πήγαμε στον πρόεδρο και είπαμε: Πρόεδρε, γιατί δεν παίρνουμε τα πριμ, γιατί δεν περιμέναμε να κερδίσετε. Ακούω απάντηση. Δεν περιμέναμε να κερδίσετε αυτές τις ομάδες. Δηλαδή, υποσχέθηκαν πριμ, στα οποία θα λέγανε ότι δεν τα δώσανε γιατί δεν κερδίσαμε. Και όταν κερδίσαμε, μας είπανε: δεν υπάρχουν τα πριμ αυτά. Και τότε η ομάδα έχασε το focus. Η αλήθεια είναι: κερδίσαμε δύο παιχνίδια μέσα στην Near East και μέσα στο Αίγιο, Β' Εθνική, δύο ομάδες που πηγαίναν για άνοδο. Και μας είπανε δεν απαραίτητα πριν. Εκεί η ομάδα συναισθηματικά κατέρευσε. Οι άνθρωποι κάνανε την πλάκα τους, ρε. Την πλάκα τους στις πλάτες τις δικές σας. Ναι. Πολύ απλά. Λοιπόν, αυτά τα πράγματα είναι εγκλήματα. Και όχι εγκλήματα εισαγωγικά. Είναι πραγματικά εγκλήματα. Και σε αυτή τη βάση πρέπει να γίνεται η κουβέντα πλέον. Γιατί υπάρχει και θέμα δικαιοσύνης στην Ελλάδα έτσι κι αλλιώς, έτσι. Δηλαδή, σε ποια δουλειά και σε ποιο θέμα μπορείς να ξεκινήσεις δικαστήριο και να βγει αποτέλεσμα γρήγορα. Ποτέ. Άρα τι υπάρχει, ασυδοσία. Αφού ποτέ δεν τιμωρηθεί κανένας. Λοιπόν, εδώ πέρα δεν μιλάμε για αθλητική δικαιοσύνη, δεν μιλάμε για να ρίξουμε ομάδες, μιλάμε για προσωπικές ευθύνες. Δηλαδή, εμένα τι να το κάνεις, ότι μου ρίξει τον Πανιόνιο Β' Εθνική, ας πούμε, γιατί δεν πλήρωσε. Μα δεν ήταν ο Πανιόνιος που δεν πλήρωσε, ήταν αυτός και αυτός. Που δεν πλήρωσε. Αυτοί που πήγανε. Δεν το έκανε ο Πανιόνιος. Ο Πανιόνιος είναι μια ιστορία. Το λέω ο Πανιόνιος ότι είναι η ομάδα μου. Ο Πανιόνιος το όνομα αυτό δεν θα λεκιαστεί με τον οποιοδήποτε καραγκιόζη που μπλέχτηκε στα διοικητικά του. Λοιπόν, το θέμα είναι πάρα πολύ σοβαρό και δεν οι μεγάλοι αθλητές Έλληνες δεν το έχουν ακουμπήσει. Της γενιάς, δεν μιλάω για το 87, δεν μιλάω για τους οι οποίοι κάναν τη δουλειά τους μέχρι εκεί που έπρεπε. Αυτό που πρέπει να κάνουν το κάνανε. Ο Γιαννάκης, ο Γκάλης, ο Φασούλας, αυτοί τα κάνανε αυτά που πρέπει να κάνουν οι ίδιοι. Ανοίξαν το δρόμο. Μιλάω για τις γενιάς του 2005-2006, των παιδιών που πήραν παγκόσμια δεύτερη θέση, που βγήκαν πρώτοι στην Ευρώπη. Ένας Λάθαρος Παπαδόπουλος μίλησε. Και τον κάνανε και γραφικό. Ναι. Λοιπόν. Εντάξει, και ο Νίκος Χατζηβρέτας είχε μιλήσει. Ωραία. Εντάξει, δεν είναι. Δεν ξέρω, Θανάση μπορεί να δικό ανθρώπους. Αλλά εγώ θεωρώ ότι αυτοί οι άνθρωποι έχουν τόσο τεράστια δύναμη. Άκουσαμε κάτι λίγο, επειδή το πήγαμε πάλι εκεί.
Όταν εγώ λοιπόν πήγα να γραφτώ στον ΟΑΕΔ, γιατί είχα κάνει μια χρονιά στην Α2, δεν υπήρχε το επάγγελμα του αθλητή. Υπήρχε του ζογκλέρ, υπήρχε του τέτοιου κτλ. Καλά, ο ζογκλέρ είναι επαγγελματία. Είναι. Του καραγκιόζοπαίχτη υπήρχε και καλά έκανε και υπήρχε. Δεν υπήρχε το αθλητή. Εγώ δεν θα κοιτάξω τα παιδιά του 2005-2006 της Εθνικής. Εγώ θα σου πω για παιδιά που παίξαν τον μπάσκετ που παίξαμε εμείς, εδώ που είμαστε εδώ στην παρέα Α2 και κάτω, τα οποία μου είπαν ότι θα έρθουμε στην απεργία και δεν ήρθαν. Όταν στην απεργία του ΨΑΚ πήγαμε παιδιά, γιατί ή θα μιλάμε αντρίκια ή δεν μιλάμε καθόλου. Πήγαμε παιδιά από την Θεσσαλονίκη και από τις Σέρες στο γήπεδο της Καβάλας, Σαββάτο σε παιχνίδι. Είχαμε έρθει μόνο 8 αθλητές. Σταματήσουμε το παιχνίδι. Εντάξει. Και είχαν έρθει ο Κώστας ο Τότσιος, ο Δημήτρης ο Δέσπος, εγώ, ο Μίλος ο Παυλίσσελης, ο Σταύρος ο Ιωσιφίδης, ο Βασίλης ο Αγγελακόπουλος. Τώρα μπορώ να ξεχνάω και 8 παιδιά. Και αντιμετωπίσαμε 7 δημιουργίες ΜΑΤ. Ναι. Λοιπόν, εγώ θα σου πω, μην βάζεις μόνο τις ευθύνες μόνο στα παιδιά της Εθνικής. Όχι, δεν βάζω μόνο. Εννοείς. Τις ευθύνες στους αθλητές που παίξαν το μπάσκετ στις κατηγορίες τις δικές μας. Γιατί εγώ ήταν παιδιά πιο μικρή και μου λέγανε, εσύ έχεις πρόβλημα, λέει, γιατί υπάρχει ο νόμος με τους 30, εμείς είμαστε 20 χρονών. Αυτός ο νόμος είναι κατά σας. Εμείς δεν θα σας ακολουθήσουμε στην απεργία. Μα αυτό είναι το άλλο κομμάτι, Θανάση, που συζητήσαμε και με τον Γιώργο. Μίλησα για συμβιβασμούς στο άρθρο. Όταν τα παιδιά λοιπόν για να παίξουν συμβιβάζονται συνεχώς, τελικά χάνουν τον εαυτό τους. Τελικά γίνονται υποχείρια, δεν ξέρω αν είναι σωστή η λέξη. Την επίθεσή τους, ελαττώνεται ο ανδρισμός τους, χάνεται η αυτοεκτίμηση και η εκτίμηση από το κοινωνικό σύνολο και από την ίδια τους τη γυναίκα και τα παιδιά τους προς αυτούς. Τέλος. Και τελικά... Είναι σημαντικό, Γιάννη, συγγνώμη, αυτό που λες ότι θα συνεχίσουν να συμβιβάζονται διαρκώς. Κάποιος προπονητής το είπε αυτό, δεν πρέπει να συμβασίσει ούτε μία φορά. Κάποιοι δεν θυμάμαι τώρα ποιος, δεν θα θυμηθώ. Θα το βρω. Και εδώ ίσως είναι και η σύνδεση της ιστορίας του Γιάννη με τον δεύτερο δρόμο του, με τη δεύτερη ζωή του που λέγαμε. Γιατί πολλά από αυτά τα παιδιά, και δεν το καταθέτω ως άλοθη ή ως δικαιολογία, δεν θέλουν, δεν θα πω δεν ξέρουν, να κάνουν κάτι άλλο. Και συμβιβάζονται ακριβώς σε αυτές τις καταστάσεις. Νομίζω ότι όλοι μας, πόσα παιδιά έχουμε ακούσει ακόμα και τη φετινή ή την περσινή σεζόν που ξεκινάει αυτό που λέει ο Γιάννης πριν για τα συμβόλαια και λένε θα πάρω τόσα στην τάδε ομάδα, μάλλον συμφώνησα για τόσα, αλλά θα τα πάρω κιόλας. Είναι παιδιά που το ξέρουν εξ αρχής ότι είναι πολύ σοβαρό το ενδεχόμενο να μην τα πάρουν. Παιδιά, αν το πω εγώ που δεν είμαι στο χώρο και δεν χρειάζεται να απαντήσετε αν δεν θέλετε, αλλά όταν μιλάω με ανθρώπους και μου λένε ότι για να βγουν μηνιάτικα στείνονται παιχνίδια, δεν ξέρω αν ισχύει ή αν δεν ισχύει, αλλά μου λένε στείνονται παιχνίδια, αυτό το πράγμα αν βγαίνει προς τα έξω, αν δεν είναι αλήθεια, είναι παράνομο. Άρα κάποιος πρέπει κάτι να κάνει, γιατί συζητιέται, έτσι, δεν το άκουσα εγώ στην Αμερική τυχαίως, έτσι. Άρα, αν άνθρωποι μπαίνουν σε ομάδες, σε συλλόγους, για να στήσουν, για να βγάλουν, και έτσι πληρώνει το αθλητής, και η απάντηση του αθλητή είναι, εγώ τα λεφτά μου να πάρω, και ας τα πάρω και έτσι, όταν κάποιοι πρόεδροι βρέθηκαν σε φυλακές, αλλά όσο ήταν ακόμα πρόεδροι, σου λέγανε παίξε για αυτό, γιατί αυτός έχει λεφτά, γι' αυτό πάει, εκεί πάει η παρανομία πάλι. Αν αυτά ισχύουν, το πρόβλημα είναι ακόμα πιο μεγάλο. Έτσι. Λοιπόν, και αυτό δεν το λύσουν οι άνθρωποι που είναι μέσα στο χώρο. Αυτό το πράγμα πρέπει να λυθεί θεσμικά. Γιατί οι άνθρωποι και οι οικογένειες οι οποίες ζουν από όλο αυτό δεν μπορούν να θέσουν την ύπαρξή τους, το φαγητό στο τραπέζι τους, σε τόσο μεγάλο ρίσκο. Και άρα τίποτα δεν λύνεται. Όμως το πράγμα είναι, το σύστημα είναι σαθρότατο. Δεν είναι δηλαδή, ξέρεις, να κάνουμε μια κουβέντα, να μιλήσουμε για αδικίες. Μιλάμε για εγκληματικές οργανώσεις, αν το πάρουμε και το θέσουμε με σωστούς ορισμούς. Βέβαια δεν έχω στοιχεία, έτσι, γι' αυτό σας λέω. Δεν ξέρω αν ισχύουν, αν δεν ισχύουν. Αυτά είναι τα οποία λέγονται. Και αν λέγονται και λέγονται και είναι ψέμα, τότε πρέπει η ΕΟΚ, δεν ξέρω ποιος, να κάνει κάτι. Αν συμβαίνουν κάτι, πάλι πρέπει να κάνουν κάτι. Αλλά το πράγμα πρέπει να ξεκαθαρίσει.
Και κυρίως ο ΨΑΚ και ο ΣΕΠΚ, γιατί και οι προπονητές είναι ακόμα περισσότερο πληττόμενοι, γιατί ένας προπονητής αν τον σουτάρουν επειδή δεν του άρεσε της προεδράδας η εικόνα της ομάδας στο δεύτερο, τρίτο, τέταρτο μάτς, οι προπονητές αυτοί και αν δεν πληρώνονται. Ναι. Μα τι και τότε γιατί έκανε συμβόλαιο. Δηλαδή είναι απλές ερωτήσεις έτσι. Κάνω ένα συμβόλαιο. Είναι για μια σεζόν, για δύο σεζόν. Δεν ξέρω γιατί είναι. Με διώχνεις. Θα εμπληρώσεις. Έτσι. Μου έκανε συμβόλαιο. Αν δεν ήθελες να μου έκανε συμβόλαιο εβδομαδιαίο. Και εγώ από εκεί και πέρα να το δεχτώ ή να μην το δεχτώ. Όπως κάνω στο NBA. Ναι, να μου πεις ότι είναι προσωρινός. Και να, δεν ξέρω, να δω αν αυτό το πράγμα με συμφέρει. Από τη στιγμή που με πέρασε ένα χρόνο με αυτά τα λεφτά, εγώ έκανα αυτή τη συμφωνία. Και τι να πρωτοπώ, θυμάμαι την εποχή με το νόμο του Βενιζέλου που βγήκε τότε και διαγράφηκαν ιδιωτικά χρέη. Έχω φίλους, μεγάλους παίκτες Α1, πολύ καλός μου φίλος, να μην μου λέω, έχασε 500 χιλιάρικα από τον Πανιόνιο τότε, νομίζω, γιατί διαγράφηκαν. Τι πάνω απ' διαγράφηκε το ποσό. Δηλαδή το μυαλό μου το χωράει αυτό το πράγμα. Τι είναι, ναι, που διαγράφηκε. Το κράτος, δεν μπορώ να καταλάβω δηλαδή τι λογικές είναι αυτές. Δηλαδή και το κράτος είναι κράτος μαφία. Αυτό είναι μαφιόζικο. Αμήν ταντά στην Ουγκάντα. Αυτό είναι. Ναι, αυτό είναι μαφιόζικο. Διαγράφω, δικτατορία, διαγράφω. Τι διαγράφεις. Τα χρέη προς εμένα, τον ιδιώτη. Δηλαδή έχουν συμβεί τρομερά πράγματα σε αυτή τη χώρα. Δηλαδή, γι' αυτό και εγώ λέω, το έχω πάει και στον Γιώργο και θέλω να το ολοκληρώσω αυτό. Εγώ σαν άνθρωπος δεν το άντεχα αυτό το πράγμα. Δεν άντεχα τίποτα από όλα αυτά. Δηλαδή ήταν θέμα αντοχής. Δεν μπορούσα να ζω σε αυτό το περιβάλλον. Δεν το άντεχα καθόλου. Και λες στα κομμάτια φεύγουμε Αγγλία για μάστερ. Ναι. Ναι. Γίνομαι δεκτός κανονικά στο Kings. Ευτυχώς αυτό που είπε ο Θανάσης, τελείωσα με 3,4/4 το Αμερικανικό Κολέγιο, που είναι honors, είναι μεγάλος βαθμός, το οποίο μου επέτρεψε να μπω στο Kings College. Το Kings College είναι ένα πανεπιστήμιο στα 20 καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Μπόρεσα να μπω εκεί, έκανα το μεταπτυχιακό μου και από εκεί και πέρα αρχίζει ένας μικρός γολγοθάς στο τι θα κάνω μετά. Εκεί έρχεται η ιστορία του τώρα και τώρα θα κάνουμε. Το detox από το μπάσκετ, ψυχολογικά, ψυχοσωματικά, τι συνέβη, πώς το πέρασες. Χρήστο, συγγνώμη, αυτή είναι και επειδή αν θυμάσαι έκανε ο Θανάσης την ερώτηση πολύ πολύ αρχή, λίγο διαφοροποιημένη. Ναι. Εμείς με τον Γιάννη την ξεκινήσαμε την κουβέντα ακριβώς έτσι. Δεν θέλαμε να πιάσουμε ούτε πιασάρικες λέξεις όπως κατάθλιψη, ναι, δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Αλλά ήταν πολύ βασικό ένα παιδί 24 χρονών το οποίο έχει όνειρα για μια δεκαετία και παραπάνω. Έχει πάει στην Αμερική, έχει συνδυάσει ακαδημαϊκά τις ακαδημαϊκές σπουδές αλλά και το μπάσκετ. Δεν το παράτησε, έπαιξε. Πώς κατάφερε να... Μάλλον δεν το κατάφερε αμέσως, θα το εξηγήσει και ο ίδιος ο Γιάννης. Πώς όμως διαχειρίστηκε όλη αυτή την κατάσταση, η οποία είναι πολύ σοβαρή και πολλοί κόσμος δεν το καταλαβαίνει αυτό. Ναι. Να πούμε Γιώργο το ένα πράγμα, το οποίο όποιος δεν έχει παίξει σε οποιοδήποτε επίπεδο, αυτό που λέμε επαγγελματικού μπάσκετ, δηλαδή να έχει παίξει με γεμάτο γήπεδο, με φιλάθλους, δεν το καταλαβαίνει αυτό. Το μπάσκετ και ο αθλητισμός έτσι είναι ναρκωτικό. Γίνεσαι γνωστός σε μια μικρή κοινωνία, σε όλη την Ελλάδα, σε 1000 ανθρώπους, σε 10, σε έναν. Υπάρχουν κάποιοι που καθημερινά σε θαυμάζουν. Χειροκρότημα, ναι. Χειροκρότημα, παιχταρά μου, έλα για να σε κεράσω κάτι. Που είσαι, τι παιχνιδάρα έκανε σήμερα, μας τρέλανε όλους. Όλα αυτά είναι ναρκωτικό. Αποκτάς, είναι κομμάτι της αυτοτητάς σου. Έτσι, είσαι γνωστός. Τώρα, ξέρεις, όπως το εξηγώ, είσαι γνωστός. Στο μικρό κόσμο το συγκεκριμένο. Ναι, είσαι γνωστός. Εφημερίδες, άρθρα, συνεντεύξεις, δημοσιογράφοι γνωστοί, μια φωτογραφία σου σε αφίσα, οτιδήποτε. Αυτό το πράγμα είναι ωραίο. Να μην πούμε ότι δεν είναι ωραίο, είναι ωραίο. Πας λοιπόν στην πρώτη δουλειά, εμένα με πήραν τα ξενοδοχεία, τα Marriott, σε ένα management program. Με το που τελείωσε το μεταπτυχιακό.
και μου λένε θα πας στο Peterborough της Αγγλίας και θα δουλέψεις, αυτό είναι μία ώρα βόρεια το Λονδίνο, μια πόλη μεταξύ Λέστερ και Λονδίνου τέλος πάντων. Θα πας εκεί λοιπόν να δουλέψεις ένα ξενοδοχείο 4 αστέρων για 1,5 χρόνο, να μάθεις δουλειά μέσα στο ξενοδοχείο και να μπεις σε management program, έτσι. Να γίνεις διευθυντής ξενοδοχείου και μετά αργότερα corporate. Πολύ ωραία, λέω, παιδιά. Πάω λοιπόν στο Marriott. Πρώτη δουλειά, γκαρσόνι σε εστιατόριο. Έμεινα χαζός. Είχα και προφορά, έτσι, τώρα στην Αγγλία, με ελληνική προφορά. Με περάσαν για Πολωνό. Πολύ σημαντικό αυτό, το οποίο δυστυχώς για τους Πολωνούς στην Αγγλία εκείνη την περίοδο τουλάχιστον ήσουν Πολωνός. Με συμπεριφορές άσχημες. Θυμάμαι να παίρνω παραγγελία από κάποιον και να μου λέει, ξέρετε πως το γράψεις αυτό, ήθελα να σου το πω εγώ. Που μου ήρθε να του σκάσω το τέτοιο στο κεφάλι. Έτσι. Ήμουν ένα παιδί το οποίο μάλλον είχε καλύτερες σπουδές από αυτόν τον άνθρωπο στον οποίο μιλούσα. Παραιτήθηκα μετά από 3 εβδομάδες. Δεν το άντεξα. Δεν το άντεχα. Δεν το άντεξα, παιδιά. Δεν μπορούν, δηλαδή από εκεί που κάποιοι, αυτό ο μικρό κόσμο σε ήξερε, βρέθηκα να δουλεύω σε ξενοδοχείο, γκαρσόνι, προσωρινά, έτσι. Δεν ήμουν καν, όχι τίποτα εναντίον των παιδιών που δουλεύουν σε εστιατόρια. Και δεν το άντεξα. Παρετούμε. Παρετήθηκα μάλιστα μια νύχτα, είχε κοπεί το ρεύμα και επειδή έπρεπε να παρετηθώ εκείνη την ημέρα, αλλιώ θα πρέπει να μείνω ένα μήνα ακόμα, έψαχνα να βρω το HR με φακό. Και πήγα και παρετήθηκα. Μετά με προσλαμβάνει η Aegean Assistant Station Manager στο Stansted, το αεροδρόμιο του Λονδίνου. Κατευθείαν έτσι, χωρίς κενό. Έστειλα βιογραφικό, με προσλάβαν οι άνθρωποι. Για να δείξω και στα παιδιά ότι και στην Ελλάδα, άμα έχεις ένα βιογραφικό καλό, έρχονται ευκαιρίες, έτσι. Δεν με ξέραν οι άνθρωποι. Με προσλαμβάνουν στο Λονδίνο, ξεκινάω εκεί, παρετούμε και από εκεί μετά από 4 εβδομάδες. Δεν μπορούσα, δεν υπήρχε αυτή η δουλειά. Δεν ήταν για μένα. Δηλαδή δεν είχε, ήταν κάθε μέρα το ίδιο πράγμα. Άμα ρωτήσει άνθρωπο που την κάνει και την αγαπάει, θα σου πει: δηλαδή ο μάνατζερ που είχα τότε τη λάτρευε τη δουλειά του. Δηλαδή δεν το λέω για να πω ότι είναι κακές δουλειές. Είναι πολύ ωραίες δουλειές. Εγώ δεν μπορούσα. Και ξεκινάω διδακτορικό στο Kings. Λέω: θα πάω στο Kings να κάνω διδακτορικό. Μου δίνει υποτροφία η Ευρωπαϊκή Ένωση και ξεκινάω διδακτορικό. Μετά από 3 μήνες λέω: δεν το μπορώ κι αυτό. Και φεύγω λεφαντάρος, λέω θα πάω στο στρατό να ηρεμήσω. Και η αλήθεια είναι ότι ηρέμησα στο στρατό 8 μήνες. Γιατί ο στρατός τι σου προσφέρει? Ρουτίνα, οδηγίες. Κολέγιο. Κολέγιο. 8 μήνες λοιπόν, ο στρατός ήταν μια χαρά. Πήγα, ήταν προστάτης, πήγα 8 μήνες. Μετά τέλος πάντων μετακομίσαμε με τη γυναίκα μου στην Κωνσταντινούπολη. Δουλειά στην Τουρκία με τον πεθερό μου. Δεν άντεξα ούτε εκεί μερικούς μήνες. Φεύγω, γυρνάω Ελλάδα. Πάω σε μεγάλη διαφημιστική σαν υπεύθυνος sports marketing. Πολύ καλή εταιρεία, καταπληκτικοί άνθρωποι. Η Asset Ogilvy, να την πω κιόλας. Πολύ καλοί άνθρωποι. Μου φερθήκανε πάρα πολύ καλά. Ο Βασίλης ο Δασκαλόπουλος ήταν manager, ήταν CEO τότε. Όχι CEO, δεν ξέρω τι ήταν ο άνθρωπος. Υπεύθυνος. Ακόμα μιλάμε και είναι πραγματικός μέντορας. Δεν αντέχω ούτε εκεί. Και τελικά έρχεται η Deleuze, που είναι η εταιρεία που είναι ιδιοκτήτης της ΑΒ Βασιλόπουλος από το Βέλγιο, και μου προσφέρει ένα management trainee program για 18 μήνες. Και πάω εκεί και βρίσκω ένα πράγμα το οποίο μου αρέσει η εταιρεία, μου αρέσει το περιβάλλον. Αυτά τώρα μια πενταετία, έτσι παιδιά, μέχρι από 7 τετραετία, μέχρι 11, Σεπτέμβριο του 11, σχεδόν 12. Με στέλνει η Deleuze στην Αμερική και τα υπόλοιπα είναι ιστορία. Είμαι τώρα μια δεκαετία πλέον εδώ πάλι. Αλλά αυτά που λέω είναι ότι ήταν πάρα πολύ δύσκολο. Το να φύγω από τον αθλητισμό και να μπω σε μια επαγγελματική καριέρα εκτός αθλητισμού ήταν... Δεν μπορώ να φανταστώ κάτι πιο δύσκολο. Γιάννη, το μετάνιωσες κάποια στιγμή μέσα σου να πεις, ρε γαμώτο, είπα πολύ γρήγορα και απότομα το όχι στο μπάσκετ που έχω μπλέξει τώρα? Τα πρώτα 2 χρόνια, το είπα αμέσως. Το είπα αμέσως. Το είπα αμέσως. Δηλαδή είπα αμέσως, είσαι χαζός. Μια χαρά ήσουνα, έπαιρνες τα 2 χιλιαρικάκια σου
Έπαιζε στο μπασετάκι σου, γιατί βιάστηκες. Και μάλιστα είχα θυμώσει τότε και με τη Λάιλα, τη γυναίκα μου, γιατί θεώρησα ότι με επηρέασε για να φύγουμε. Ενώ η αλήθεια είναι ότι δεν με επηρέασε, εγώ δεν άντεχα άλλο. Η αλήθεια είναι ότι εγώ δεν άντεχα μέσα στο μπάσκετ. Δεν το μπορούσα, ασφιχτιούσα. Δηλαδή, εγώ θα πλάκωνα κάποιο πρόεδρο στο ξύλο, δεν υπήρχε περίπτωση να μην έδερνα άνθρωπο. Και δεν είμαι βίαιος άνθρωπος. Αλλά ναι, πέρασε μια διετία, 2,5 χρόνια, δύσκολη. Οι δυσκολίες δεν φύγανε και αυτό ίσως θέλω να το αναφέρω, δεν ξέρω πόση χρόνο έχουμε. Έχουμε ακόμα 10 λεπτά. Τελικά μια μέρα πριν από 5 χρόνια, αφού πέρασα μια... έφυγα από την Τελές και πέρασα μια πάλι μεγάλη δυσκολία, τι θα κάνω μετά, και τελικά κατάλαβα ότι δεν είχα ξεπεράσει κάποια θέματά μου. Και ο Κώστας ο Χατζηχρήστος, ο γυμναστής της ΕΣΕΚΑ, είναι φίλος και είχε γράψει για αυτό το θέμα κάπου ένα άρθρο. Και τον πήρα τηλέφωνο, του στείλα μήνυμα και του λέω: Κώστα, έχεις να μου προτείνεις κάποιον αθλητικό ψυχολόγο να με βοηθήσει? Και αναφέραμε τη Μαρία, την ψυχολόγο, στο άρθρο επίσης. Τη Σαμιώτη. Σαμιώτη. Και δουλεύω με τη Μαρία 5 χρόνια τώρα και μπορώ να σου πω ότι πλέον είμαι ήρεμος. 2022. 11 χρόνια. Όχι, 14 χρόνια. Πλέον είμαι ήρεμος. Με τις επιλογές, με αυτά που έγιναν, με το πόσο σωστά έπραξα. Κάθε φορά ήξερα ότι έπαιρνα τη σωστή απόφαση. Παρόλα αυτά, δεν ήταν εύκολα τα βήματα. Πλέον τώρα είμαι και ήρεμος και έχω... Ξέρεις, είμαι ένα πράγμα που πρέπει να κάνουν όλα τα παιδιά, κατά τη γνώμη μου, είναι να μην είναι πολύ σκληρά με τον εαυτό τους. Ο πρωταθλητισμός σε κάνει πολύ σκληρό με τον εαυτό σου. Δηλαδή, πιο σκληρός κριτής από τον ίδιο τον εαυτό σου δεν νομίζω ότι υπάρχει σε ένα παιδί που κάνει πρωταθλητισμό. Δηλαδή, ο προπονητής σου δεν είναι ούτε καν κοντά στο πόσο σκληρός εσύ ο ίδιος. Γι' αυτό θυμώνω κάθε φορά με οπαδούς πάλι, όταν βρίζουν τον τάδε και τον τάδε, από μετά από μια ήττα άσχημη, δεν έχουν ιδέα ότι αυτός ο αθλητής μάλλον δεν θα κοιμηθεί για 2-3 μέρες. Όχι γιατί φωνάζαν αυτοί, αλλά γιατί ο ίδιος βάζει τον πύχη πάρα πολύ ψηλά. Αυτό είναι πάλι αυτό που λέγαμε με τον Γιώργο, η ψυχοπάθεια του πρωταθλητή. Ο αθλητής που είχα σε 2 βολές και πήγε τις 2 ώρα το βράδυ στο σεφ και άλαψε τα φώτα και σου τα ρεβόλει για 3 ώρες. Αυτό το πράγμα δεν είναι φυσιολογικό. Και στην ουσία δεν κέρδισε τίποτα περισσότερο, διόρθωσε το image του στους οπαδούς που μπορεί να τον βρίζουνε. Ναι, αλλά δεν ξέρω και ο ίδιος πιστεύω υπάρχει κάτι εκεί πέρα που ένιωσε ότι δουλεύει και τιμωρεί τον εαυτό του για την άσχημη απόδοση. Αυτά τα παιδιά που τα κάνουν όλα αυτά έχουν θέματα. Δηλαδή δεν μπορούμε να πούμε δεν έχουν θέματα. Έχουν θέματα. Δηλαδή πώς το κάνουμε. Να παραθέσω λίγο τη δικιά μου ιστορία, ακριβώς 30 δευτερόλεπτα. Κατέστρεψα αριστερό αστράγαλο, 2 γόνατα, 5 σφυϊκό και ο αριστερός όμως είναι διελειμμένος. Με αυτό 40 χρονών και να ευχαριστηθώ να φύγει αυτό το θηρίο από μέσα μου και να είμαι ικανοποιημένος με τον μπάσκετ που έπαιξα, άσχετα τι κατηγορία έπαιξα. Ναι. Σακάτεψα το κορμί μου για να ηρεμήσει η ψυχή μου. Ναι, είναι τρομερό. Ξέρεις, είναι πάρα πολύ μεγάλη κουβέντα και ο Παυλίδης είναι και ο άνθρωπος ειδικός. Έχει μιλήσει πολύ για αυτά τα πράγματα. Έχω διαβάσει δηλαδή. Τον έχουμε βγάλει δύο φορές εδώ στην εκπομπή. Θα τον ξαναβγάλουμε πάλι φέτος. Είναι πάρα πολύ σοβαρή κουβέντα αυτή. Και επειδή δεν είμαι ειδικός, δεν θέλω να μπω περαιτέρω πέρα από τις καταθέσω τη δικιά μου εμπειρία, το πώς το έζησα. Γιατί δεν έχω να. Δεν έχω να προσφέρω κάτι σαν συμβουλή σε αυτό το πράγμα. Γιατί ο καθένας αντιμετωπίζει και διαχειρίζεται με τον δικό του τρόπο. Απλώς αυτό που είπα και στο Γιώργο και στη συνέντευξη είναι ότι δεν υπάρχει άνθρωπος που έχει ασχοληθεί με πρωταθλητισμό και δεν έχει κάποια θέματα τέτοιας φύσης. Τουλάχιστον εγώ δεν έχω γνωρίσει. Έχω γνωρίσει παιδιά τα οποία έκαναν πρωταθλητισμό, αλλά ήταν πάρα πολύ ταλαντούχοι και δεν τον έκαναν. Αυτοί οι άνθρωποι δεν έχουν πολλά τέτοια θέματα γιατί δεν ζορίστηκαν. Ήταν κάποια παιδιά τα οποία έπαιξαν πολύ κάτω από τις δυνατότητές τους και απλώς επειδή ήταν πάρα πολύ ταλαντούχοι παίξανε σε υψηλό επίπεδο. Αυτή είναι μια άλλη κατηγορία ανθρώπων. Είναι η τυχερή της φύσης, δεν ξέρω τι είναι. Εγώ μιλάω για τα παιδιά τα οποία γίναν μεγάλοι παίχτες, οι μέτριοι παίχτες μέσα από πάρα πολλή δουλειά.
αυτά τα παιδιά τα οποία το κάναν στόχο και το κυνήγησαν έτσι, δεν γίνεται να μην έχουν κάποια θέματα με την κανονική καθημερινότητά τους. Γιάννη, ακόμα και αυτά τα παιδιά, τα υπερταλαντούχα, μπορεί να αντιμετώπισαν αυτά τα θέματα από μια άλλη οπτική. Δηλαδή, το πώς θα, χωρίς να το θέλουν, ίσως να εκπληρώσουν προσδοκίες άλλων. Σίγουρα. Οπότε, δηλαδή, μπορεί να τους δημιουργήθηκε μια. Η προσέγγιση να ήταν εντελώς διαφορετική από. Γι' αυτό και κάποιοι από αυτούς δεν πετύχαν ποτέ αυτό το οποίο ήταν αναμενόμενο, ίσως. Γιατί το βάρος έπεσε τεράστιο πάνω τους. Τεράστιο. Γι' αυτό η ψυχολογική βοήθεια στους αθλητές που κάνουν πρωταθλητισμό είναι κάτι το οποίο είναι must. Αν μιλάμε για επαγγελματικό αθλητισμό, κάθε ομάδα πρέπει να έχει ψυχολόγο. Συγγνώμη λίγο, διαχειρίζομαι μια ακαδημία στην μετά και during the COVID-19 κατάσταση. Μετά και during, μπέρδεψα λοιπόν. Στη μετά και κατά τη διάρκεια του COVID-19, πλέον όλοι οι προπονητές πρέπει να είμαστε ψυχολόγοι. Ή να μιλάμε με ψυχολόγους για να μπορούμε να βοηθήσουμε τα παιδιά. Ναι, είναι κάτι το οποίο το είναι λέει. Είμαι πολύ περήφανος που ο αθλητής μου 18-19 χρονών δεν πέρασε πουθενά σε Πανελλήνιες, δεν θα πω το όνομά του, πήγε και γράφτηκε σε ένα ΙΕΚ. Θα ξεκινήσει μια επαγγελματική κατάρτιση. Και τον όρμηξα σε εισαγωγικά εγώ και του είπα: σε παρακαλώ πολύ, βλέπεις, και είμαι περήφανος για αυτό, γιατί και αυτό είναι το θέμα μας. Όλα τα παιδιά πρέπει να έχουν και μια δεύτερη ειδικότητα στη ζωή. Ούτως ή άλλως, όπου και να μιλήσω, ό,τι δουλειά και να κάνεις, πρέπει να έχεις και μια δεύτερη ειδικότητα σαν άνθρωπος. Να είσαι ισορροπημένος. Σωστά. Σωστά. Για Θανάση είναι και η ισορροπία, όπως πολύ εύστοχα λες, και είναι και η εναλλακτική, η οποία πολλές φορές είναι απαραίτητη. Με τον Γιάννη συζητούσαμε ότι μπορεί να ήταν πιο εύκολο για ένα παιδί 24 χρονών να σταματήσει το μπάσκετ από ένα σοβαρό τραυματισμό, για παράδειγμα. Θα είχε στο μυαλό του μια δικαιολογία, θα τον πονούσε. Αλλά θα είχε. Ο Γιάννης μου είπε επίσης, έχω συγκρατήσει, όπως σας είπα, πραγματάκια, ότι για πολλά χρόνια σκεφτόταν ο ίδιος το βράδυ πριν κοιμηθεί ότι μήπως φοβήθηκε τις δυσκολίες του πρωταθλητισμού. Δηλαδή ήταν κάτι που τον έτρωγε. Είναι πετυχημένος στον άλλο τομέα με τον οποίο ασχολείται και σε τρώει όλο αυτό το τελικά μήπως φοβήθηκα να παίξω. Ναι. Μήπως φοβήθηκα να κάνω μισή ώρα προπόνηση παραπάνω ή να σουτάρω στις 11 το βράδυ. Είναι πράγματα τα οποία ο κόσμος δεν τα γνωρίζει. Για τους οπαδούς, χωρίς να δώσουμε δικαιολογία, μπορεί και να είναι εύλογο, αλλά εδώ, και αυτό δεν είναι αυτοκριτική, δεν είναι τίποτα, είναι γεγονός. Εδώ δεν το καταλαβαίνουν παιδιά δημοσιογράφοι, οι οποίοι είναι όλη μέρα μέσα στις ομάδες. Εντός αγωγικών μέσα στις ομάδες. Δηλαδή είναι παιδιά τα οποία η κριτική μπορεί να είναι εύκολη, απλή, εντάξει, έχασε τις βολές, ή πώς χάσαν από αυτούς, ή οτιδήποτε. Ακούγονται πράγματα τα οποία. Εντάξει, αν τα φιλτράραμε λίγο παραπάνω. Αυτά τα βλέπουμε και από διαιτητές και από προπονητές και σε μεγάλες κατηγορίες. Τώρα μην αρχίσω και τώρα. Αφήστε με, μην με προκαλείτε. Να σας πω ένα πράγμα το οποίο, εντάξει, δεν ξέρω, όλοι έχουν διαφορετικές απόψεις, αλλά εμένα πάντα με πείραζε και με πειράζει όταν διαβάζω σε άρθρα ακόμα και από προπονητές που κάνουν σχολιασμό ότι αυτός δεν θα παίξει γιατί δεν έχει καθόλου τσαμπουκά. Ναι, μάλλον δεν έχει. Μάλλον τον έχει, έτσι τον έχουν όλοι. Το θέμα είναι ότι δεν παίζεις μόνο έτσι, δεν υπάρχει μόνο ένας δρόμος για να παίξεις. Εκεί πάλι έρχεται αυτή η βοήθεια από ειδικούς, ώστε να ανακαλύψεις τι θέμα έχει αυτό το παιδί, γιατί μπορεί να είναι πολύ ταλαντούχο. Εγώ ας πούμε είχα άγχος. Σε κάθε αγώνα είχα πολύ άγχος. Είχαμε ένα παιδί αγχώδες, από μικρό, για οποιοδήποτε λόγο. Αυτό το πράγμα, πιστεύω ότι αν είχα βοηθηθεί μικρότερος, θα μπορούσα να διαχειριστώ πολύ καλύτερα και σαν αθλητής. Αλλά ούτε εγώ ήξερα τι μου συμβαίνει, ούτε κάποιος γύρω μου μπορούσε να δει τι μου συμβαίνει. Δηλαδή όταν εγώ τώρα σκέφτομαι, σε παιδικό δεν κοιμόμουν γιατί έχασα βολή, κάτι δεν πάει καλά. Ναι. Κάτι δεν πάει καλά. Δεν πάει καλά, στο λέω. Στο υπογράφω. Δηλαδή, παιδιά, σας λέω σήμερα 38 χρονών και μπορώ να γυρίσω σε παιχνίδι τελικού εσκανά. Και να θυμηθώ τελευταία φάση που χάσανε τον Πειραϊκό και θυμάμαι ακριβώς καρέ-καρέ τι έγινε και πώς έχασα το τελευταίο μπάσιμο. Και να λέω ότι αν το είχα βάλει, είχαμε πάρει την Εσκανά και πηγαίναμε Πανελλήνιο. Χάσαμε ένα πόντο στο εφηβικό. Και ακόμα το θυμάμαι και το γυρνάω αυτό το παιχνίδι ακόμα 30 χρόνια και λέω τι θα πω. Βρίζω το συμπαίκτη μου όταν βρισκόμαστε για μπύρες, τον Ντόναλτ, γιατί άργησε την μπάσα. Και του λέω τι στο διάλογο έκανε ω σύνορα να πασάρει την μπάλα. Τώρα, στα 38 μας. Για πλάκα μεν, αλλά δεν είναι δυνατόν αυτό το πράγμα να σου έχει μείνει στο μυαλό, έτσι. Εγώ τα εννοώ.
Δεν τα λέω για αυτά, εννοώ. Εντάξει. Okay. Γιάννη... Είμαι 14-15 χρόνια και τσουφρίζω ακόμα. Δεν είναι. Δεν τα λέω για αυτά. Γιάννη, πάμε στο σήμερα. Αυτή τη στιγμή διεκπεραιώνεις το διδακτορικό σου στο University of Southern New Hampshire. Southern University of New Hampshire. Στο Southern University of New Hampshire. Ποιο είναι το αντικείμενο μελέτης σου? Εγώ επειδή δουλεύω, δεν θα πω σε λεπτομέρειες στη δουλειά μου, αλλά επειδή γενικώς τα τελευταία 10 χρόνια αυτό που κάνω είναι βοηθάω είτε μέσα σε εταιρείες είτε εκτός εταιριών να υπογράφονται μεγάλα πολύπλοκα συμβόλαια IT outsourcing, services, software, hardware, πολύ πολύπλοκα συμβόλαια τέλος πάντων. Και υπάρχουν ειδικές ομάδες μέσα στις μεγάλες εταιρείες που το κάνουν αυτό. Αυτό που κάνω εγώ τώρα στο διδακτορικό μου, το οποίο συνδέεται και με το ενδιαφέρον μου για τον άνθρωπο, είναι πώς αυτοί οι άνθρωποι που κάνουν αυτές τις δουλειές μπορούν να είναι αυτό που λέμε change ready. Change ready σημαίνει ότι ανά πάσα στιγμή, αν αλλάξει κάτι στο περιβάλλον, έχεις τη δυνατότητα να προσαρμοστείς. Έχει να κάνει με προσαρμοστικότητα. Και επειδή αυτοί οι άνθρωποι είναι πολύ σημαντικοί στο να γλιτώσουν χρήματα και να υπογράψουν καλά συμβόλαια για τις εταιρείες τους, και επειδή σήμερα αυτό που βλέπετε παντού, η τεχνολογία είναι παντού. Αυτοί οι άνθρωποι είναι πίσω από τη σκηνή λοιπόν, αλλά είναι πάρα πολύ σημαντικοί. Εγώ θέλω να ανακαλύψω τι δεξιότητες χρειάζονται ώστε να είναι change ready που λέμε. Μάλιστα. Γιάννη, παράλληλα είσαι άτυπα και στο staff του University of New Hampshire Basketball και ασκεί συμβουλευτική σε κάποιους παίχτες? Δεν είμαι ούτε άτυπο ούτε τυπικά. Έχει πρόγραμμα το Πανεπιστήμιο. Το οποίο είναι mentoring program. Έχει δύο πρόγραμμα. Το ένα λέγεται Big Brother και δουλεύεις κατευθείαν σαν μεγάλος αδερφός με έναν αθλητή τον οποίο τον αναλαμβάνεις από freshman και τον πας μέχρι senior και τον βοηθάς. Είτε με ένα φαγητό, πας μια βόλτα, μιλάτε, σε παίρνει τηλέφωνο, το οποίο είναι λίγο ongoing. Δυστυχώς με το COVID σταμάτησε και δεν έχω πια καινούριο freshman. Αυτός που είχα έγινε junior και έκανε μετά transfer σε άλλο πανεπιστήμιο. Με δικιά μου συμβουλή να το κάνει το transfer. Θέλω να πω δηλαδή το πανεπιστήμιο θέλει να βοηθήσει το παιδί να βρεθεί στην καλύτερη κατάσταση που μπορεί να βρεθεί. Και εμένα συμβουλή μου ήταν πρέπει να φύγεις. Τι λες τώρα. Το παιδί. Και ταυτόχρονα έχει και ένα άλλο πρόγραμμα που είναι για όλους τους αθλητές και έχει να κάνει με επαγγελματική αποκατάσταση. Και μαζευόμαστε και κάνουμε σεμινάρια να τους προετοιμάσουμε για δουλειές, γιατί οι Αμερικάνοι, οι πιο πολλοί, δεν θα παίξουν μετά το κολέγιο. Τι πιο πολλοί, απειροελάχιστοι. Ναι. Γιατί έχουμε και άλλα αθλήματα, έτσι. Δηλαδή το American Football, στο κολέγιο μου, έχουν παίξει NFL 4 τα τελευταία 20 χρόνια. Αν δεν παίξεις NFL, σπίτι σου. Λοιπόν, δουλεύουμε με όλα αυτά τα παιδιά, προσπαθούμε και ξέρεις, αυτό είναι το ωραίο του Πανεπιστημίου, το alumni. Να στηρίξουμε, να μοιραστούμε εμπειρίες, να τους δώσουμε ευκαιρίες για δουλειές. Άμα ξέρουμε ότι υπάρχουν δουλειές σε εταιρείες μας, δηλαδή βοηθάμε όσο μπορούμε, γιατί επίσης ξέρουμε ότι ένα παιδί που έχει παίξει Division 1 θα μας βγάλει ασπροπρόσωπους στην εταιρεία. Δηλαδή το ξέρουμε, δεν υπάρχει περίπτωση να μην κάνει ό,τι καλύτερο μπορεί. Ξέρεις, και έτσι είναι εύκολο και για εμάς σαν επαγγελματίες να τους προτείνουμε. Ακόμα και αν δεν τους ξέρουμε καλά, μιλάμε σε έναν coach και ακούμε αυτό το παιδί, okay, να το βοηθήσουμε. Και αυτή η διαδικασία, ξέρεις, εμένα με βοηθάει και εμένα να παραμένω, να βοηθάω παιδιά και να ασχολούμαι. Και ταυτόχρονα το Μάρτιο, όπως είπες εσύ Χρήστο, θα διδάσκω και ένα μάθημα στο Πανεπιστήμιο. Ένα απογευματινό μάθημα το οποίο είναι. Το Πανεπιστήμιο έφτιαξε ένα πρόγραμμα που λέγεται Business in Practice. Και το μάθημα στην ουσία είναι θα έχω 4 group και θα δουλέψουν με 4 εταιρείες. Και εγώ θα τους μάθω πώς να αγοράσουν και να υπογράψουν συμβόλαια τεχνολογίας. Και θα ξεκινήσω το Μάρτιο και αυτό. Αδελφέ, θερμά συγχαρητήρια. Γιώργο Θανάση, νομίζω ήταν μία πολύ πολύ juicy εκπομπή. Μία από τις καλύτερες, θεωρώ, εκπομπές που έχουμε κάνει
οπωσδήποτε, γιατί καλό είναι να μιλάμε για μπάσκετ, καλό είναι να μιλάμε ότι τα Ελληνόπουλα δεν σουτάρουν ή ότι οι προπονητές δεν πληρώνονται και απολύονται στο πιτς φυτίλι. Το ότι λείπουν παράγοντες στο ελληνικό μπάσκετ, εμείς πιάσαμε απόψε ένα θέμα το οποίο αρεσκόμαστε στο να πιάνουμε τέτοια θέματα λεπτά, τα οποία συζητιούνται στις μπασκετικές πιάτσες και ειδικότερα μεταξύ των γονέων, γιατί το μέλημά μας εδώ στο Basketbook είναι ακριβώς αυτό. Η ενημέρωση όσον αφορά τις αναπτυξιακές ηλικίες παιδιών, γονέων και όσων προπονητών πιστεύουν ότι έχουν κάτι να λάβουν σαν γνώση, σαν εμπειρία από τους καλεσμένους μας. Γιάννη Καραλή, μύριες ευχαριστίες, αδελφέ, για μια ακόμη φορά. Γιώργο Αδαμόπουλε, συνεχίζεις ακάθεκτος στο έργο σου με αυτές τις ωραίες προσωπογραφίες, τις αθλητικές προσωπογραφίες που δημιουργείς. Είπαμε ότι είναι ωραίο και ο ίδιος ο αθλητής, ο προπονητής να θέλει να μιλήσει κιόλας, να θέλει να μοιραστεί πράγματα τα οποία δεν είναι αλαζονικά ή εγωιστικά ή οτιδήποτε. Με τον Γιάννη πραγματικά είπαμε πολύ ενδιαφέροντα πράγματα. Μου μείναν πράγματα τα οποία είναι εκτός μπάσκετ ή εκτός σπουδών ίσως. Και μάλιστα ήταν και του το είπα και όχι, δεν ήταν ούτε ευγενία ούτε τίποτα, ότι προσπαθεί, παρότι είναι μακριά από την Ελλάδα, να δει κάποια πράγματα σφαιρικά. Δηλαδή μου είπε ότι η γνώμη δική του θα ήταν το μπάσκετ να γίνει π.χ. ground zero, να ξεκινήσει ερασιτεχνικά από την αρχή. Γνωρίζει ότι αυτό δεν μπορεί να γίνει, διότι όπως είπε και νωρίτερα, υπάρχουν οικογένειες οι οποίες ζουν από αυτό. Υπάρχουν πράγματα τα οποία οι γονείς πρέπει να τα μάθουν. Μου είπε, θυμάμαι, ότι ίσως ήταν καλό το ότι οι δικοί του γονείς δεν γνώριζαν από μπάσκετ, επομένως δεν ενεπλάκησαν ίσως τόσο ενεργά ώστε να τον επηρεάσουν. Και μάλιστα. Καθόλου βασικά. Θα το θυμηθεί και ο ίδιος ότι μου είπε και μια κουβέντα ότι καμιά φορά ίσως είναι όχι καλό. Δεν είναι όμως κακό να αδικηθεί το παιδί ακόμα και από τον προπονητή του στην προπόνηση στον αγώνα, διότι θα μάθει και το ίδιο να το διαχειρίζεται από μόνο του. Είναι πολύ βασικό να αναγνωρίζει και το δεύτερο δρόμο. Αυτό ο Γιώργος, για τους γονείς, το μπάσκετ, η ομάδα που παίζουν, είναι το πιο ασφαλές μέρος να μάθουν τη ζωή. Είναι το πιο ασφαλές μέρος, αλλά πρέπει να τους αφήσουν να είναι δικό τους. Δεν είναι του μπαμπά, δεν είναι της μαμάς, είναι του παίχτη. Ο παίκτης θα πάει να μιλήσει στον προπονητή αν έχει πρόβλημα, ο παίκτης θα διοικηθεί, ο παίκτης θα τσακωθεί με συμπαίκτες, ο παίκτης θα βρει λύση και αν δεν μπορεί να μάθει. Αυτά είναι τα μαθήματα μέσα στην ομάδα, εκτός από το κομμάτι το αθλητικό. Αλλά πρέπει να είναι δικό τους. Γιατί αν δεν είναι δικό τους, και τελειώσω με αυτό, αυτό που είπα εγώ για το Division 1 που δεν μπορούσε να πάρει ανάσα, ένα παιδί το οποίο δεν το αγαπάει, δεν μπορεί να το κάνει. Είπε νωρίτερα τη λέξη θυσία και το είπα και στον Γιώργο. Εγώ δεν θυσίασα τίποτα για τον μπάσκετ. Δεν υπάρχει θυσία σε μένα. Το αγαπούσα. Δεν έπαιξα, δεν πήγα πενταήμερες, δεν πήγα τριήμερες, δεν έκανα όλα αυτά. Και έκανα 100 άλλα πράγματα. Δεν θυσίασα τίποτα για τον μπάσκετ. Ναι, ήταν αυτό που μου έκανε. Ποιε στερήσει, ποιε στερήσει, δεν κατάλαβα. Ούτε στερήθηκα τίποτα. Τίποτα, ούτε εγώ στερήθηκα τίποτα. Τίποτα. Αλλά για τον φυσιολογικό άνθρωπο, βέβαια, μόνο στερήσει έχει. Δεν ήταν κάτι απλό. Φανάση και Γιάννη και ο Χρήστος θα το γνωρίζει. Νομίζω ότι αυτή η κουβέντα περί θυσίας περισσότερο την κάνουν οι υπόλοιποι. Δεν την κάνουν οι ίδιοι. Έτσι. Δεν την κάνουν οι ίδιοι τα ίδια τα παιδιά. Ούτε οι ίδιοι προπονητές π.χ. Είναι κουβέντα που γίνεται είτε ως φιλοφρόνηση είτε ως να αναδείξουμε κάποιον κτλ. Από το περίγυρο. Τι θέλω να βλέπω εγώ. Παιδιά σαν και εμένα που θυμάμαι καθόμαστε στο παράθυρο και έβρεχε και έλεγα. Κάναμε σαν ανοιχτό προπόνηση 10 χρονών και έλεγα του πατέρα μου σταμάτησε να πάμε. Πού να πάμε, μπορεί να έχει στεγνώσει. Αυτό είναι η αγάπη για τον μπάσκετ. Όχι να σε τρέχει ο μπαμπάς να σε πιέζει, να θες εσύ να πας, ακόμα και στη βροχή να κάνεις προπόνηση. Αυτό το πράγμα λοιπόν για να γίνει, πρέπει να αφήσει το παιδί να το ζήσει μόνος του. Και μόνη της. Για να μιλήσουμε για τα κορίτσια, έτσι. Και μόνη της. Μάλιστα. Θανάση το Πούζη. Εγώ έχω, αν με ρωτήσεις τι πραγματικά με συνήρπασε και με εκστασίασε απόψε, ήταν η τελευταία αποστροφή του λόγου του Γιάννη του Καραλή σε σχέση με αυτά που κάνει τώρα με την ομάδα μπάσκετ στο New Hampshire, γιατί σε είδα ότι και σένα σου γυάλισε το μάτι. Το Big Brother Project. Λοιπόν, επειδή περίμενα κάποια πράγματα,
Συγγνώμη, ολοκλήρωσε. Ναι. Προτροπή μου, επειδή έχεις απευθεία σχέση επάνω με τους, με τους κατατόπους εκεί σε εσάς, περιφερειακούς προπονητές, αλλά θα μιλήσω και εγώ με κάποιους φίλους οι οποίοι βρίσκονται αυτή τη στιγμή στο ΔΣ της ΣΕΟΚ, θα κόψω αυτό το απόσπασμα από την εκπομπή, να το στείλουμε στην Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης, να βρει ένα τρόπο σκέψης και δημιουργίας ενός Big Brother team project, ώστε προσφάτως αποσυρθέντες από την ενεργό δράση βετεράνοι που πληρούν βέβαια κάποια προσόντα και μόρφωσης και κατάρτισης, να αναλάβουν εργολαβικά όσον αφορά το mentoring κάποια επιλεγμένα παιδιά των μικρών εθνικών ομάδων. Για φαντάσου δηλαδή 30 βετεράνοι επιλεγμένοι, πώς ζητάει ο κύριος Λιόλιος βιογραφικά, και πολύ καλά κάνει επιτέλους για να καλυφθούν κάποια κενά προπονητικά, διοικητικά, οτιδήποτε στην Ελληνική Ομοσπονδία, να δημιουργηθεί ένα τέτοιο think tank όπου μετά από συστάσεις των περιφερειακών προπονητών αλλά και των ομοσπονδιακών να αναλάβει ο καθένας εξ αυτών των βετεράνων, των καταρτισμένων που θα κριθούν για το αν είναι ικανοί ή όχι, ένα παιδί ταλαντούχο, το οποίο είναι στους 30, θα σου πω εγώ, των εθνικών ομάδων παιδών, εφήβων και νέων. Σαν μέντορας. Δεν χρειάζεται να βρίσκονται για καφέ. Μπορεί να είναι στη Θεσσαλονίκη ο ένας και στην Κρήτη ο άλλος. Υπάρχει το Skype. Και να πω κάτι, το mentoring είναι πολύ συγκεκριμένο, Χρήστο. Ναι. Ο αθλητής πρέπει να το κυνηγήσει. Ο μέντορας δεν σε κυνηγάει. Στον δίνουνε και εσύ πρέπει να κυνηγήσει τον μέντορα και ο μέντορας να σε στηρίξει. Είναι ολόκληρο πρόγραμμα, υπάρχει ολόκληρο πράγμα πίσω από όλο αυτό. Άρα θέλει ενημέρωση. Πρέπει να μάθουμε το know-how. Πρέπει να μάθουμε ολόκληρο. Δηλαδή, όταν εγώ μπήκα και έγινα Big Brother, μου δώσαν ολόκληρο πράγμα. Τι πώς πρέπει να διαχειριστώ, τι πρέπει να κάνω. Θα πρέπει κάποιος από την Ομοσπονδία να μεταβεί σε ένα μεγάλο πανεπιστήμιο της Αμερικής, το οποίο έχει αυτό το πρόγραμμα, να καθίσει ένα χρόνο να το μάθει και να μας το φέρει. Αυτή είναι η άποψή μου. Ναι. Πάντως μας έδωσε φανταστική πάσα. Πολύ καλή πάσα. Κάτι ήξερα και εγώ λοιπόν, και σήμερα εδώ πέρα δεν είχα τσάι. Ήξερα ότι είχαμε τον Γιάννη και δεν είχα τσάι. Φανταστική πάσα πραγματικά. Αυτό το Big Brother είναι fraternity concept αυτό. Και εγώ είχα Big Brother όταν ήμουνα, μου κάνανε haze στο fraternity. Μην αρχίσω τώρα τα δικά μας. Λοιπόν, σας ευχαριστώ όλους και πάλι. Να ενημερώσουμε τους τηλεθεατές ότι την Τετάρτη ξεκινάει η εκπομπή του Βασίλη του Σκουντή, Restart Basketball. Εμείς την Πέμπτη θα φιλοξενήσουμε τον assistant coach ενός πολύ καλού προγράμματος Division 1 του NCAA που πάει περίφημα φέτος. Προσφάτως κερδίσαν και το νούμερο 24 του Arkansas. Είναι ένα σπουδαίο κολέγιο και σε ακαδημαϊκό αλλά και σε μπασκετικό επίπεδο, το Hofstra, το οποίο βρίσκεται στη Νέα Υόρκη. Λοιπόν, την Πέμπτη θα είναι μαζί μας ο assistant coach και καλός μου φίλος ο Serge ο Clement. Και την Πέμπτη θα σας ενημερώσουμε, έχουμε μια εκπληκτική εκπομπή με ένα μοναδικό σπάνιο καλεσμένο την ερχόμενη Δευτέρα στο Restart Youth. Λοιπόν, ραντεβού Τετάρτη, 9.30 ώρα, Restart Basketball με Βασίλη Σκουντή. Καλή σας νύχτα. Ευχαριστώ πολύ. We'll be right back.